Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr. Ραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο ραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία του. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις την προστόπιση Χριστέρα μου, το περπάνω μου κουκουνάρα μου το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυφτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυφτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα. Φώναζαν από τότε οι Έλληνες, φτωχοί είμαστε, δεν φτάνουν για πάρτι, στην κρίνια πρώτη. Δεν φτάνουν τα λεφτά, τα άλυρα δεν έχω, κακή κυβέρνηση, κακή επόμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη ήταν καλύτερη. Βρίζει την κυβέρνηση τη σημερινή μετά από 30 χρόνια την αναπολή να πούμε. Έκανε επανάσταση να φύγει από τη Χούντα, μάχες ομυρικές, τώρα θυμούνται τον Πατακό. Μετά από 30 χρόνια μπορεί να θυμούνται τον Τσίπρα να πούμε. Ο οποίος έρχεται να πούμε, ο κύριος Τσίπρας, και εγκαινιάζει σταθμό του μετρό χωρίς βαγόνι. Ασύλληπτε. Γεια σου γιατρέ μου, γεια σου γιατρέ μου. Κτηνίατρος απ' τη μία, ψυχίατρος απ' την άλλη. Και εγώ στη μέση. Ευτυχισμένος. Είμαι ευτυχής. Τώρα μπορεί να ο χάρος να έρθει και να με γλιτώσουν και οι δύο. Και ο ένας, γιατρέ με γλιτώνουν εμένα. Γιατί έχεις έναν κύριε. Ξέρω εγώ, εσύ τι λες. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι, λέει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ και μυστική κάνεις. Ναι. Τι άλλο θες. Εντάξει, αυτό δημιουργεί ευεξία να πούμε. Γιατρέ, έχεις κανένα αμάξι παλιό, τίποτα. Τρεις για απόσυρση, τίποτα. Όχι, όχι. Όχι. Εσύ έχεις αμάξι για απόσυρση.
Μην τα θίγουμε. Μην τα θίγουμε. Έχει γίνει θρυλικό το πούντο πια. Ο κτηνίατρος πώς ετών, 20 ετών για τον πούντο. Φύγατε. Το νέο έτος, ναι. Φύγατε να το κρατήσει 20 χρόνια. Είναι σαν να κρατάς γυναίκα 50. Ε. Εντάξει. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Ποιος ηλίθιος. Παντελής. Α. Παντελή, μόλις μπήκα στο στούντιο. Κακή ώρα με παίρνεις. Κλείσε. Λοιπόν, Παντελής φίλος. Θα σε πάρω εγώ μετά. Αν θες λοιπόν για τρένα αποσύρωση στο αυτοκίνητό σου, θα πας στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, εδώ προς το Κιλκής. Οριστική διαγραφή με ένα τηλεφώνημα σε 18.133. Θα το πάμε, θα το σταυρώσουμε, θα το κλάψουμε, θα το δώσουμε εκεί πέρα να το πάρουνε. Καλώντας το 18.133, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη σου κάνουν άμεσα την οριστική διαγραφή του οχήματος, ενώ εσύ έχεις μπροστά σου μόνο την άδεια του οχήματος. Λοιπόν, οριστική διαγραφή λοιπόν σε ένα λεπτό μέσα. Για τα μπαμπάτσικα. Μιας και μιλάμε για φαγητό αυτές τις μέρες, τρώμε πολύ για τρέμο, πίνουμε πολύ και δεν αθλούμαστε καθόλου αυτές τις μέρες. Όποιος δεν έχει κάνει φαΐ, είναι μοναχικός τύπος αυτές τις μέρες και γουστάρει να φάει απ' έξω, θα πάει στα μπαμπάτσικα. Με 13 ευρώ θα φάει ένα κλαμπ σάντουιτς, μια λιβανέζικη πίτα 30 σάντιμετ, τρία αφράτα πιτάκια Ανατολής με γύρο χοιρινό ή κοτόπουλο και εδώ ένα πέψι 1,5 λίτρο. Να παραγγείλετε μπαμπάτσικα, λέω σήμερα εγώ, αν βαριέστε να. Κάνετε κατά κάποιον τρόπο. Αυτά πρέπει να τα διαβάζει ο κόκκινος. Ο κόκκινος δεν τα διαβάζει. Τα πάει αργά, μωρέ. Τα πάει αργά. Λοιπόν, κύριοι, εδώ είμαστε να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Γιατρέ μου, για πες μου, εσύ που είσαι ψυχίατρος, ο κύριος Κάζης θα μιλήσει για ΠΑΟΚ. Είναι από τους μικρομετόχους του ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει σε κάθε γενική συνέλευση. Είτε γίνει 6 ώρα το πρωί, είτε 9, είτε 10, είτε 12 το βράδυ. 6 το πρωί δεν έγινε μέχρι τώρα. Δεν έγινε ποτέ. 9. 9 παραβρίσκεται εκεί, κάνει κουβέντες, ρωτάει, ενημερώνεται και ίσως είναι και ο μοναδικός ο οποίος ζορίζει τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση, να πούμε. Δεν τον ζορίζει σε εισαγωγικά. Ναι, ναι. Δεν τον ζορίζει, το κάνει ερωτήσεις. Γίνεσαι φορτικός, καταλαβαίνεις ψυχολογικά πώς τους βλέπεις. Ότι οι ερωτήσεις που κάνεις είναι φορτικού περιεχομένου. Είναι δηλαδή περιεχομένου. Έχω την εντύπωση τα προηγούμενα χρόνια λίγο έτσι ίσως να. Ήταν λίγο κάπως να αισθανόταν, αλλά επειδή κατάλαβαν ότι εγώ δεν έχω καμιά κατεύθυνση και με ενδιαφέρει, ας πούμε. Ναι, σε είδα σαν ύποπτο, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα πια δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι, τώρα πια. Καταλαβαίνω ότι αυτά που του λέω είναι αυτά τα οποία αισθάνομαι και τα λέω για το καλό του σωματείου. Και θα μάθαν για σένα, θα ρωτήσανε. Ναι. Δεν έχει κανένα όφελο και τα λοιπά. Είναι μόνο αν ιδιωτελείς η παρουσία σου. Απόλυτα, ναι. Και μάλιστα από αυτά που θα πούμε τώρα. Τα περισσότερα τα έχω πει εκεί. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε. Θα, τα πούμε. Θα καλησπερίσουμε τον κτηνίατρό μας, ο οποίος το μεσημέρι θα μας παρατήσει 3 και 4. Θα πάνε πάρει την αδερφή, θα πάει στην Κοζάνη. Τι να κάνεις στην Κοζάνη, ναι. Τι να ευχαριστήσεις αυτή τη βρωμό Κοζάνη, να πούμε. Τι να κάνεις. Ο δρόμος έχει χιόνια, λέει. Χιόνια ο δρόμος με το πούντο 20 ετών αυτοκίνητο 400.000. Είναι γνατία οδός, είναι γνατία οδός, είναι ασύγχρονος δρόμος, αυτοκινητόδρομος. Ναι. Υπάρχει αυτό που λέμε επάρκεια και οδικής ασφάλειας. Ορίστε. Θα βρεθούμε εκεί πέρα για λόγους. Ιδιωτικούς δεν πάω να τους πούμε. Έλα μωρέ, θα βρεθείς με τους συμμαθητές, εντάξει, δεν θα. Είναι τα κλασικά της εποχής. Ναι. Ναι, ναι. Καμάκια πέφτουν εκεί. Πάντα. Πάντα. Είδες ο γιατρός. Καλά. Ε? Νέο παιδί της. 39-40 πάει. Νεότατος. Ακμιότατος. Ποιο νέος το, ποιο νέος. Ποιο νέος δείχνει. Ξέρεις γιατί νιώθει πιο νέος. Εσύ που είσαι ψυχίατρος, για ποιο λόγο δείχνει πιο νέος. Γιατί. Είναι ανύπαντρος. Αυτό είναι το πρώτο. Τι γιατρός είναι. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο, αλλά φαίνεται ότι είναι άνθρωπος ευχάριστος, ναι. Τα σκέπτει, τα φιλοσοφεί τα πράγματα. Μου είπες ότι θέλω να το γνωρίσω αυτό το παιδί. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί τον άκουγα από το ραδιόφωνο, ναι. Πολλές φορές και μ' άρεσε πολύ, σούμε, έτσι, γενικά η φιλοσοφία του, το πώς συμπεριφερόνται και τα λοιπά, ευγενής πάντα. Και με πολλές γνώσεις, πολύ περισσότερες από εμάς. Εγώ δεν έχω γενικότερες γνώσεις. Ποδοσφαιρικές εννοείς. Ποδοσφαιρικές σε όλα τα θέματα. Σε όλα τα κοινωνικά θέματα. Σε όλα τα θέματα και κοινωνικά θέματα κτλ. Σήμερα το πρωί έκανα μια έρευνα για τον Άγιο Βασίλη, τον έβγαλα σκάρτο τον χοντρό να πούμε. Την άκουγα. Χοντρομπαλάς. Τον κάνανε να πούμε Άγιο για να οικονομήσουν, να πούμε για εμπορικούς λόγους. Καπιταλιστική γιορτή η χριστουγεννιάτικη αυτή, η κατάνοιξη. Καθαρά καπιταλιστική γιατροί, για μάσα, για κάψα και για πες μου λίγο και εσύ κτίνη γιατρέ μου, γιατί είστε γιατροί, εντάξει μπορεί να μην έχετε με την γαστρονομική ας πούμε ειδικότητα, αλλά βουλώνουν οι αρτηρίες τώρα αυτές τις μέρες. Κοίταξε, το βούλμα των αρτηριών είναι μια χρόνια κατάσταση, δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Ναι. Πρέπει δηλαδή να έχεις... Βοηθάνε τα Χριστούγεννα να βουλώσουν μια ολοχύτερα γιατροί. Οπωσδήποτε, άμα αρχίσεις και τόσο τα λιπαρά σου και τα... Ναι. Γλυκά. Κρασά. Και τα μεγάλα, σε μεγάλες ποσότητες. Ναι. Αλλά ας πούμε αν είναι παροδική αυτή. Ναι. Αν κάνεις ένα διάλειμμα δηλαδή τα Χριστούγεννα. Ναι, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Όχι, λες. Όχι, δεν πειράζει. Εντάξει, βουλώνουν πάλι.
πάλι να πούμε, παχαίνει ο κόσμος τώρα. Δηλαδή... Βέβαια παχαίνει, γι' αυτό κόσμο θα κάνουν δίαιτες. Ναι. Έχουν οι δίαιτες μετά τσιγκλίδες. Γιατί μετά τον Ιανουάριο εδώ το Μετρόπολης παίρνει κάτι εταιρείες που κάνουν δίαιτες και τέτοια. Μας πληρώνουν διαιτολόγια, τους κάνουμε προμόσιο και τέτοια. Για τρελά για συγκτηνίατρα μου. Τα ζώα δεν έχουν τέτοια αυτά. Έχουν, πώς δεν έχουν. Τι έχουν. Τα περίφημα σύρματα των εορτών είναι κάποιοι μηχανικοί, λέει. Τώρα δεν θα κάτσω να εξηγήσω επιστημονικά τι γίνεται. Τι. Απλά η περίσσια τροφής που υπάρχει, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε υπερφαγία από τον άνθρωπο, πολλές φορές το ζώο το αντιλαμβάνονται πολύ ως κάδο απορριμμάτων. Ναι. Οπότε υπάρχουν κάποιες τροφές που είναι δύσπεπτες και ουσιαστικά, να το πω πολύ λαϊκά, φρακάρουν το γαστρεντερικό. Παχαίνουν και τα ζώα δηλαδή. Δεν παχαίνουν, έρχονται και επίγονται χειρουργία τέτοιες μέρες. Ναι. Κυρίως και πολύ το Πάσχα, με κάτι αρνιά, και τα αρνιά είναι τα πιο επικίνδυνα. Τα κόκαλα, τα κόκαλα και τα λοιπά, φρακάρουν κυριολεκτικά στο λέω και έρχονται εκεί πέρα. Όχι, λέει ο σκύλος μου έχει κοπρόσταση. Όχι, και τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μηχανικός ηλαιός, τα λοιπά. Ας το αφήσουμε αυτό. Ηλαιός. Έτσι ονομάζεται σε επίπεδο επιστημονικό, γίνονται αυτά. Ηλαιό το σκύλο. Ηλαιό είναι το σταματάει το έντερο να λειτουργεί. Είναι λόγια που δεν υπάρχει πρόθεση του γαστρικού περιεχομένου. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχει ο παραλυτικός και ο μηχανικός, εντάξει δεν είναι αυτή τη στιγμή. Πεθαίνεις δηλαδή, άμα το αφήσεις πεθαίνεις. Πεθαίνεις, ναι. Σε πάνω στο χειρουργείο. Γι' αυτό είναι, έρχονται για πρώτα χειρουργία. Κάνα τριχίλιαρο, τετραχίλιαρο για τον ηλιό. Εγώ πάντως φοβάμαι αυτές τις πίσω. Φοβάμαι πάρα πολύ. Είναι χειρότερες γιατί υπάρχει μια γενικότερη χαλαρότητα. Και ίσως αυτό το πλαίσιο της χαλαρότητας είναι που σε αφήνει και ξεχνιέσαι. Ναι. Και δεν προσέχεις. Ναι, ναι. Σωστά, σωστά μιλάς. Να δικαιωθούμε λίγο με το θέμα Clayton. Να ευλογήσουμε τα μουσια που δεν έχουμε να πούμε. Να καλησπερίσουμε τον Γρηγόρη Κόκκινο που μας ακούει. Και να μας πει για τον Παπαθανασάκη, τον καλό αυτόν τον άνθρωπο, τι έγινε. Δεν πλήρωσε κανέναν, τους είχε πληρώσει όλους. Τι έκανε ο Clayton. Για πες μου, τι έγινε. Όχι ο Παπαθανασάκης. Ο κύριος τον Πάπα. Ο Παπαδόπουλος Αθανάσιος. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έρχεται η πρώτη βόμβα από την καινούργια ομάδα έτσι όπως δημιουργήθηκε. Αυτή που θεωρητικά είναι υγιής, αμόλυτη, άσπλη, καθαρή, με ρευστότητα τεράστια, χωρίς οικονομικά προβλήματα. Έτσι την παρουσιάσαν. Έτσι την παρουσιάσαν γιατί έτσι θέλουν να την παρουσιάσουν. Αλλά ξέρεις, όταν έρχονται τώρα οι γιορτές που αλλάζει το οικονομικό τους κτλ., αρχίζουν και εμφανίζονται τα προβλήματα. Ναι. Σου λέω άλλο Χριστούγεννα, έρχονται, πεινάω. Δεν έχω να φάω. Θυμίζει εκείνη τη διαφήμιση με το σάντιτς. Κάπως έτσι είναι και ο Clayton. Πεινάει ο Clayton. Δεν πεινάει, αλλά σίγουρα θέλει να πληρωθεί. Δεν παίζει τζάμπα. Ναι. Ξεκίνησε ο Clayton. Εμείς πριν 10 μέρες για τρέι είπαμε εδώ, είπα εγώ. Είπαμε δηλαδή, ότι έρχεται τσουνάμι προσωπικά από την προηγούμενη χρήση, γιατί ουσιαστικά το μαγαζί το προηγούμενο το είδε και το τωρινό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό που κολούσαν τον Βασιλιάδη, ότι πούνε να αλλάξουν αφημί και τέτοια. Ο Βασιλιάδης όμως ακολουθεί εντολές ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Εγώ άκουσα όμως τη συνέντευξη του Παδόπου που έλεγε ότι μέχρι τις 31-12 είναι πληρωμένοι όλοι. Και ο Τσίπρας είπε ότι εδώ, θα σκίσει το ζωσόβρακο της Μέρκελ. Κάποιος λέει ψέματα. Δεν μπορεί να είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορεί να είναι και η αλήθεια. Τι γίνεται τώρα. Τώρα το εξώδικο. Είναι βασιλιάς, δεν είναι. Τι είναι εξώδικο, γιατί όχι προσφυγή και εξώδικο. Γιατί δεν έχει συμβόλαιο ακόμα παίχτης. Δεν μπορεί να έχει συμβόλαιο. Λόγω μπλοκαρισμένο αφημί. Είναι μπλοκαρισμένο. Και πώς παίζει ο Ηρακλής με μπλοκαρισμένο αφημί. Με μέσον. Τώρα δεν μπορώ να πω στην διαδικασία αυτή. Yeah. Όχι μόνο ο Ηρακλής, πολλές ομάδες στη Football League παίζουν αυτό που λέμε με καλή διάθεση. Να δούμε, θα τα φτιάξουμε. Καλή διάθεση. Τώρα αυτό δεν λέγεται επαγγελματικό πρωτάθλημα μεταξύ μας. Καλά, είσαι στην Ελλάδα, είσαι σε κανιβαλιστάνη. Ελλάδα είσαι. Σου κανιβαλιστάνη, ρε φίλε. Απλά επειδή είναι στο μυρό κόσμο ο Ηρακλής σε επικαιρότητα όσον αφορά τη Β' Εθνική, ασχολούμαστε με τον Ηρακλή. Τώρα εσύ που είσαι ομάδα Ξάνθη και ο γιατρός είναι ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έχουμε μια καλή συνεργασία εδώ, μια καλή παρουσία. Οι δύο μεγαλύτερες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί το λες αυτό. Είναι ο ΠΑΟΚ νούμερο 1 και ο νούμερο 2 Ξάνθη. Η Βόρεια Ελλάδα Ξάνθη, Θράκη είναι. Και η Βόρεια Ελλάδα, δεν πού είναι, γεωγραφικά πού υπάγεται. Ναι, και εγώ, ας πούμε, μετά τον ΠΑΟΚ είμαι πρόσφυγας, ας πούμε, στην Ανατολική Θράκη. Αποστελούν στην Ξάνθη παλιότερα και τον αυτόν και τον. Τον Παθαρχικό κτλ. Και πρέπει αυτές οι ομάδες να φτιάξουν μια ομάδα που την Ξάνθη και να ενωθούν όλοι να έχουν μια φωνή. Γιατί τώρα. Ήταν να γίνει αυτό το Πανθρακικό. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Πανθρακικό, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Εθνικό, Άλεξ. Ούτως ή άλλως η Ξάνθη για την περιοχή είναι σύμβολο ομάδα. Δηλαδή ενώνει σωστικά όλη την περιφέρεια και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Κάτσε ρε, γιατί τώρα θα παρεξηγηθούν οι Αργιανοί και οι Ηρακλήδεις τώρα με αυτό που λέει. Υπάρχει προϊστορία. Θεωρεί τώρα τον ΠΑΟΚ το μεγαλύτερο μέγεθος λογικά. Εντάξει. Φυσιολογικό. Και μετά τον ΠΑΟΚ βάζουμε την Ξάνθη. 30 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Α Εθνική, χωρίς οικονομικά προβλήματα, με διαρκής παρουσία στην πρώτη οκτάδα του βαθμολογικού πίνακα, γιατί δεν είναι πάνω από τον Άρη αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, αν δεύτερο μέγεθος στη Βόρεια Ελλάδα μετά. Σαν εταιρεία, σαν μαγαζί, δεν Ξάνθη, ναι. Ναι. Έχει την ίδια ποιότητα οργάνωση η Ξάνθη με τον Άρη. Όμως, με ιδιόκτο γήπεδο, εγκαταστάσεις. Ομάδα η οποία έχει προοπτικές. Δεν έχει οικονομικά προβλήματα εδώ κομμένα. Δεν έχει, όχι. Μα δεν έχει οικονομικά προβλήματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τα οποία έχουν οι οπαδοί της Ξάνθης είναι αν θα έρθει ο Ρουγουανός και αν αυτός που έρχεται 28 χρονών πραγματικά
θα προσφέρει, γιατί έρχεται από ένα πρωτάθλημα χωρίς να έχει ευρωπαϊκές παρουσίες από την Ουρουγουάη κατευθείαν σε μια προχωρημένη σχετικά ηλικία. Μην έχουμε τύπου κολάσο παίχτη, όπως πήρε σαν ο τον Άρης, σαν τον Άρη. Ναι. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Βέβαια, ναι. Θα είναι η καραβιά. Δηλαδή εντάξει, είναι μια φτηνοδουλειά. Αυτά είναι τα προβλήματά μας. Αυτά είναι τα προβλήματά μας ουσιαστικά. Ναι. Και φυσικά να μπορέσει η ομάδα να σωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά θεωρείς την Ξάνθη μεγαλύτερο μέγεθος από τον Άρη. 100%. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Από την άλλη πλευρά όμως, η Ξάνθη δεν παρουσιάζει, δεν έχει σούμε, τη δύναμη των φιλάθρων, των οπαδών που έχουν μα δεν παίζει ρόλο πλέον η δυναμική του κόσμου. Παίζει όμως, κοίταξε. Αλλιώς είναι η Λάρισα. Εσύ, βλέπεις η Λάρισα έχει κόσμο. Βλέπεις τον Όφη. Ξάνθη έχει Όφη, κόσμο. Ο Όφη είναι μια μικρή τούμπα εκεί, σούμε, το κουλέκαβο. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος στην Ξάνθη στα πρώτα χρόνια παρουσίαση της ομάδας. Και έπαιζε και μέσα στην πόλη, είχε 8-10 χιλιάδες. Δηλαδή για μια πόλη 60.000, 10 χιλιάδες. Πολύ είναι. Είναι πάρα πολύ. Όταν η ομάδα ήταν απέσει με τον Παναθηναϊκό, ήταν 7,5 χιλιάδες στο παιχνίδι το 3-1. Στον Παράζ με τον Ολυμπιακό Βουλή 5 χιλιάδες. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος συμπεριφέρεται. Τότε ρημάξατε στο ξύλο, ναι. Να πούμε το διαιτητή. Ήταν ο Σπάθας εκεί τότε και. Ίσα-ίσα. Τι ίσα-ίσα. Ο Παναθηναϊκός. Τι ίσα-ίσα, εμένα ο ταξιτζής που πήγαινε το Σπάθα είναι φίλος μου. Δεν μου σπάσαν τον καθρέφτη, κανίβαλοι λέει, το ταξί κλωτσίσαν και τέτοια. Το Σπάθα? Το Σπάθα, ναι. Λες, το κάνανε καλά, καλό έχετε καλά. Καλά το κάνανε. Δεν τα υιοθετούμε αυτά. Η ομάδα κέρδισε πολύ. Δεν τα υιοθετούμε, ναι, αλλά εντάξει. Μπορεί, ναι. Σαν Παοξής μιλάει. Η ομάδα έπαιζε με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε έρθει με μια ρητορική μίσος μέσα στην Ξάνθη. Ρητορική μίσος, ναι. Ότι θα έρθουμε με μαγαζί του Ολυμπιακού, θα σας ρίξουμε, θα σας κάρουμε, θα σας δείξουμε. Ακόμα περιμένουμε Παναθηναϊκούς να εμφανιστούν στο αυτό το γήπεδο, σε εκείνο το παιχνίδι. Το γήπεδο κατακλείστηκε από παδούς της Ξάνθης. Λογικό και επόμενο. Η ομάδα έπαιζε μια ολόκληρη ιστορία. Κέρδισε. Τελείωσε. Πριν πάμε. Έκανε έδρα μέσα στο Χαριλάου. Πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά και του ΠΑΟΚ, γιατί εσύ θα φύγει 3 ώρα, θα έχουμε πολύ ΠΑΟΚ μετά εδώ με τον γιατρό, τον κύριο Κάζη, τον Αρεστίδη. Είπε κάτι άλλο, ναι. Το πρωί, στην πρωινή εκπομπή. Ή κάτι και για τον Κουφοντίνα, λέγατε και τελικά. Αν κάνανε καλά που αφήσαν τον Κουφοντίνα 6 μέρες. Ναι. Εγώ λέω, αν είχα παιδί που μου τότε για τον Κουφοντίνα, θα τον ήθελα έξω 6 μέρες να πάω τον φάω λάχανο να πούμε. Κοίταξε. Το αλλάξω τα πετρέλαια, κατάλαβε τι γίνεται. Κοίταξε, αυτή είναι, ναι. μία εκδοχή. Η εκδοχή αυτή είναι, τον θέλω έξω. Ναι. Γιατί μέσα αν είναι. Το θέλεις να του καθαρίσεις. Όχι, τον αφήσω. Ναι. Μέσα αν είναι πάλι προ, να πληρώσω. Η άλλη όμως εκδοχή είναι, ναι. Ότι αυτός που κάνει το μάγκα το πιστολέρο, ναι. Έρχεται τώρα και από την δημοκρατική πολιτεία, ζητάει άδεια βάσει των νόμων που υπάρχουν σήμερα και παίρνει, ναι. άδεια επειδή έχουμε δημοκρατία. Ναι. Όταν ήταν έξω και σκότωνε, τι, αυτό τι ήταν. Κοπρίτης, μωρέ. Κοπροσχυράκι, να πούμε. Θέλω να σου πω ότι αυτό δείχνει το μεγαλείο τη δημοκρατία σε σχέση με αυτού εδώ του πιστολέρου, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τα πράγματα όπως θέλουν. Άμα ήταν ο Κουφοντίνας δεξιός τη Χρυσή Αυγή, τι θα γινόταν τώρα και έτσι έπαιρνε 6 μέρες άδεια. Θα φωνάζαν. Οι κομμουνιστές τώρα και δεν φωνάζουν. Αλλά ανήκει σε μια παράταξη. Αριστερών χρονημάτων. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ποιος, ο Φίσας όταν βγήκε. Ποιος, ο Φίσας. Ο δολοφόνος, ναι. του Φίσα που βγήκε, ναι. έξω. Ναι, 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 ναι. Γιατί να βγει έξω. Με τον ίδιο νόμο δεν βγήκε. Ναι. Τότε φωνάζανε και είναι φασαρία. Τώρα δεν φώνασε κανένα και τότε. Α, εντάξει, τότε δεν μας ενοχλεί. Δεν φώνασε ούτε τότε. Ούτε τώρα φωνάζουν. Και ο δεξιός έξω και ο αριστερός έξω. Εδώ... Ο Κουφοντίνας ανήκει στην αριστερά παράταξη δηλαδή. Εδώ... Ανήκει. Εδώ... Πού ανήκει, εδώ... πού ανήκει. Εδώ... Πολιτικά πού ανήκει ο Κουφοντίνας. Στην αριστερά παράταξη. Αριστερά. Εξοκοινοβουλευτική αριστερά μπορεί να πει. Ναι. Αυτός... Αντιεξουσιαστική αριστερά αυτός μπορεί να πει. Αυτός βγήκε έξω και τον υποδεχόταν ο γιος του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής τώρα πλάκα. Ποιος, Κουφοντίνας. Ναι, ο γιος του Προέδρου της Ελληνικής Βουλής. Στην πρώτη του έξοδο και συνέχεια και στη δεύτερη του Κουφοντίνα πήγε και τον αγκάλιασε και τα λοιπά. Ναι. Βέβαια. Να το ξέρω. Δεν μπορεί να μην το ξέρει ο Βασίλης. Ναι, Βασίλη, τον αγκάλιαζαν. Η δική σου. Επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης. Δεν έχει σημασία. Ναι, εντάξει, δεν το βλέπω. Προσωπικά. Κάθε. Δεν τα λες αυτά. Για τον Κουφοντίνα ούτε κρύο ούτε ζέστη. Ναι. Αντικειμενικά τώρα ούτε θα πάω τον αγκαλιάσω ούτε έχει κάνει κάποια ποινικά αδικήματα. Αξιολογήθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη. Τι ξέρω, δολοφόνο είναι. Αυτός έχει κάνει ποινικά δικήματα, ναι. αξιολογήθηκε από την ποινική δικαιοσύνη, ναι. πλήρωσε τις πράξεις του, ναι. δίκαια άδικα δεν με απασχολεί, η δικαιοσύνη είναι υπεύθυνη για να το κρίνει. Δεν είδε καμιά μάνα από αυτά τα θύματα να βγαίνει και να φωνάζει για τον Κουφοντίνα. Ή τέλος πάντων δεν την είδα να την προσεγγίζουν τα μέσα. Καμιά στάει, καμιά τρέμει, καμιά αυτή. Δεν είδα να προσεγγίζουν. Νομίζω ότι και ο Κουφοντίνας, ναι. πλέον όσον αφορά το επικοινωνιακό του έρισμα ή γενικότερα αυτό το κλικ που έκανε η υπόθεση. Ηρακλειδέας είναι ο Κουφοντίνας. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν ξέρω. Θύρα 10 είναι τι είναι. Νομίζω πόσο έχει περάσει κοντά 15-16 χρόνια από τη σύλληψη των μελών 17 Νοέμβρη. Ναι.
δεν κάνει αυτό. Δεν, έχει, δεν είναι εμπορικό το θέμα πλέον. Δεν κάνει κλικ. Είναι μια καραμέλα η οποία την έχει χιλιομασίσει. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, το περνάει έτσι ο κόσμος. Το εκνευριστικό είναι ότι δεν ζητά και συγγνώμη. Άσχετα το μετά αν το αισθάνεται ή δεν το αισθάνεται. Να ζητήσει συγγνώμη. Μόλις πιάσει τα 75, ζωή να έχει ο άνθρωπος και δει το χάρο του κοινάει κανένα. Κάνα ψηλό εφραγματάκι, κάνα αυτό, κλείσει καμία βαλβίδα, θα το ρίξει στο Θεό. Βλέπεις όμως θα πιάσουν είναι μετά. Εμένα κύριο ναι, που με κάνει εντύπωση είναι πώς εκμεταλλεύονται τους νόμους. Ναι. Όταν οι νόμοι είναι υπέρ αυτών των νόμων, τους εκμεταλλεύονται και βάσει του νόμου πρέπει να βγάλει. Πάρα πολύ καλά. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα να δεις. Πριν πάμε στο διάλειμμα, θα σου κάνω μια ερώτηση την οποία θα πάρει τη δουλέψεις λίγο στο ποιος, αν και είναι εύκολη απάντηση για σένα λόγω της ιδιότητάς σου ως γιατρός, ως ψυχίατρος. Όχι ψυχολόγος, ψυχίατρος. Είναι άλλο ψυχολόγος που πάνε και λέει πλα πλα τα αυτά και άλλο ψυχίατρος. Ψυχίατρος είναι ανωτέρω επίπεδου επάνω στην. Είναι ιατρική ειδικότητα. Είναι ιατρική ειδικότητα. Ψυχίατρος είναι ψυχολογία. Είναι γιατρός, ενώ ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Δεν είναι γιατρός. Θα μου εξηγήσεις πώς εναλλάσσονται τα συναισθήματα από θετικά σε αρνητικά για κάποιους ανθρώπους και από θετικά σε αρνητικά ή από αρνητικά σε θετικά την περίοδο των εορτών. Είναι μια ψευδαίσθηση. Θα μου το αναλύσεις τώρα. Αν κάνει καλό στην ψυχή ενός ανθρώπου. Οι εορτές να πούμε ή σε κάποιους δεν κάνουν καλό ή μεταβάλλονται τα συναισθήματα. Αυτό θέλω να μου το πεις. Έχεις μελετήσει αυτό το πράγμα σίγουρα, το έχεις μελετήσει. Εντάξει, ναι, ναι. Πριν να το πούμε θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Αναπτύξαμε πολλά θέματα. Μετά από αυτό θα πάμε σε ΠΑΟΚ, σε ερωτήματα, σε απορίες, σε τοποθετήσεις κτλ. Αυτό το κάθαρμα 3 ώρα λέει θα φύγει διότι να πούμε ανωτέρα βία. Αμάρε ανωτέρα βία, πάει στη. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εντάξει. Μουσική ηχολήπτη Γλυκία Χατζηγεωργίου είναι από τους καλύτερους ηχολήπτες στην Βόρεια Ελλάδα. Με προσωπικότητα, ταπεραμέντο, ραδιοσκηνοθεσία και κοιτά και μουση. Άμα δεν έχει καλλιτεχνική κουλτούρα, να πούμε και φυσιογνωμία. Σιριζέως. Αυτοί οι άνθρωποι όλοι που ασχολούνται με το. Δεν ξέρω αν είναι Σιριζέως. Πρέπει να πηγαίνουν προς τα αριστερά. Δεξιός καλλιτέχνης δεν νομίζω ότι έχει φαντασία. Ένας ήταν αυτός, πώς το λένε, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος ήταν και γκέι. Εντάξει, άρα είχε ένα θετικό. Ήταν γκέι. Λοιπόν, διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Ρε αφήστε τους έξω εκεί πέρα. Πάει κανένα συγγενής εκεί να κάνει κανένα καλό. Η μεγαλύτερη ευτυχία για έναν που του φάγανε τον άνθρωπό του είναι να είναι σε άδεια 6 μέρες, οι κουφοντίνες. Θα μπει και αυτός μέσα όμως. Δηλαδή θα πάει. Άμα μου φάει εμένα το παιδί, θα με νιάξει εμένα να πάω μέσα. Πώς θα πάω μέσα. Δεν θα νιάξει να μπει, θα σε βάλουν φυλακή. Θα με βάλουν μέσα. Άμα έχω λεφτά ή πληρώσω. Ό,τι και να κάνεις. Άσε ρε. Ό,τι και να κάνεις. Κοίτα, μα έχεις λεφτά, δεν πας μέσα. Εντάξει, λοιπόν, μπορεί να πας λιγότερο. Τρίχες πας, μια χαρά τη βγάζεις. Άμα έχεις λεφτά. Εδώ τον Άι Βασίλη από Κοκαλιάρη τον κάναν χοντρό για να πουλήσουν τώρα τις γιορτές καταναλωτική κουλτούρα, να πούμε στα χαϊβάνια τώρα τους χριστιανούς εμάς. Τα χαϊβάνια τους χριστιανούς εμάς τώρα πήγαν τον Άγιο Βασίλειο να πούμε από 45 κιλά ασχητή να πούμε και τον κάναν τον χοντρό ότι ήταν αυτός από την Κεσαρία. Σαν δεν ντρέπονται λίγο να πούμε και κάνουνε μούχτι. Τι έγινε, η Κοκακόλα ρίχνει φράγκα δεξιά και αριστερά. Άστερε το παραμύθι να πούμε. Παραμυθάδε. Τη Φιλανδία έρχεται. Τη Φιλανδία τον κάνατε Κεσαριατίτη να πούμε και Πόντιο. Σαν δεν ντρέπεστε, κάνετε μούχτι να πούμε. Μητροπόλης έκανα, γέστερα από τις Μητροπόλης μιλήστε. Ο Παπαπάκ που είναι, την κότα κάνει να πούμε. Μόνο κάνεις εσύ το που πληρώνουν οι άλλοι. Άιντε μπράβο τώρα, μη χαλάσω το στόμα μου μεσημεριάτικα γιατί είμαι καλός άνθρωπος και δεν θέλω να λερωθώ να πούμε. Λοιπόν, γιατρέ, πάμε γρήγορα σε σένα. Την ίατρος θα είπε τα δικά του με τις ισοφαγικές αυτές των ζώων. Για Ηρακλή δικαιώθηκε πλήρες. Σαν το γάλα είναι κι εγώ. Σαν το γάλα. Δικαιώθηκε πλήρες. Λοιπόν. Για πες μου τη μεταβολή συναισθημάτων, τι γίνεται αυτές τις μέρες, πέρα από το παραμύθι που σε βάζουν, σε καταναγκάζουν να κάνεις, ας πούμε, να γίνεις καταναλωτής μεγάλος, με το ζόρι, ντε και καλά τσαμπουκά να πούμε. Κοίταξε, τσαμπουκά διακοπές, τσαμπουκά φαγιά, τσαμπουκά κρασιά, τσαμπουκά black, πώς τα λένε αυτά τα double στα μαγαζιά, 170 ευρώ το μπουκάλι. Ένας φίλος μου πήγε ο γιος του, 170 ευρώ το μπουκάλι, έδωσε 40 ευρώ. Του λέει αγόρι μου, εσύ λέει, άμα δουλέψεις θα παίρνεις 500-600 ευρώ. Πρέπει να προσαρμοστείς. Να πίνεις καμιά γκαζόζα στο πάρκο εκεί με τη Λολή και το μάνταρα το σχορεμένο. Δεν είσαι για double top, να πούμε και τέτοια. Για πες μου, καλά τα λέω. Πες μου, αν τα λέω καλά, με διορθώσεις. Καλά τα λες, αλλά κοίταξε, αυτές οι γιορτές αποτελούν πρόβλημα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μοναχικοί. Ναι. Έτσι.
Γιατί οι υπόλοιποι, όλοι εμείς που έχουμε τους φίλους μας και τις οικογένειές μας και τα λοιπά και τα παιδιά μας και πηγαίνουμε από εδώ και από εκεί, είναι μέρες που ξεκουράζεσαι λίγο, χαίρεσαι και τα λοιπά. Ξεκουράζεσαι. Ξεκουράζεσαι. Όταν έτσι είναι. Μπορεί να πας να ξενυχτήσεις το βράδυ, αλλά την άλλη μέρα του πρωί να κοιμηθείς μέχρι το απόγευμα. Στο χέρι σου είναι. Αλλά νομίζω ότι εκείνο που έχει, ας πούμε, προκαλεί κατάθλιψη είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι, δεν έχουν κάπου να απευθυνθούν. Συνήθως οι μέρες αυτές, ξέρεις, είναι και έρημες από τηλεόραση, από ραδιόφωνο. Δεν είναι, δηλαδή σταματούν τα πάντα. Κακώς. Κακώς, αλλά εμείς εδώ είμαστε. Εσείς, εδώ είστε. Και καλά κάνετε. Τι κάνετε, αδελφέ. Καλά κάνετε. Δηλαδή δεν έχουν, ας πούμε, φεύγουν από την καθημερινότητά τους. Ναι. Και είναι ακόμα πιο κενό, είναι πιο κενού περιεχομένου το ΚΕΜ ΕΕ, έτσι. Ναι. Και άδειο δηλαδή. Είναι άδειο δηλαδή. Mm. Και οπωσδήποτε είναι πρόβλημα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έτσι, είναι τρόφιμοι είτε πούμε, σε διάφορα ιδρύματα, είτε ζουν μόνοι στα σπίτια τους ή έχουν χάσει τους δικούς τους ή είναι και υπέργυροι, οπότε δυσκολεύονται να. Υπέργυροι. Ναι, δυσκολεύονται να εξυπηρετηθούν κτλ. Ναι. Συνήθως τα παιδιά, ξέρεις, δεν είναι πάντα έτσι. Νιώθουν ευγνωμοσύνη και τους γονείς τους περιποιούνται και να πάνε. Αλλά βέβαια αυτά είναι παραδείγματα. Τα παιδιά τότε ο γέρος, να πούμε, έχει σύνταξη, τον παίρνει στο σπίτι γιατί δεν έχει να φάει. Άμα είναι καλά, επί εποχές Πασόκ, και εμείς τα γεροκομεία. Πρέπει να τον κολόγερο να φύγει, να πούμε. Έτσι δεν λειτουργούσαν πάντα οι Έλληνες, να πούμε. Γενικότερα οι άνθρωποι. Όχι, δεν νομίζω ότι πάντα λειτουργούν έτσι. Υπάρχουν και οι μέσα. Δεν μαλώνουν τα αδέρφια, πάρ τον εσύ, όχι, πάρ τον εσύ, όχι, κάν τον εσύ, όχι, πάρ τον εσύ. Μου το φόρτωσε σε μένα, σε πλήρωσε το δάνειο τότε, σε ένα πάρ τον εσύ. Εσένα κοίταξε τα παιδιά, πάρ τον εσύ. Έτσι δεν λειτουργούν. Έτσι λειτουργούν. Καπιταλιστικά και μπαίνουν στη μέση κινήθες και τα λοιπά και οι κουνιάδες και το ένα και το άλλο μπαίνουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι στην δικαιοδοσία απόλυτα των παιδιών, ας πούμε. Ναι. Γιατί όταν, ας πούμε, εσύ είσαι μια γυναίκα που κάτσε γκρινιάζει και δεν τον κάνουν τον μπαμπά σου και δεν τον κάνουν τη μαμά σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Και σε πριν. Γιατί ο άντρας δεν γκρινιάζει, νομίζω. Και ο άντρας. Πιο πολύ ποιο γκρινιάζει για αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι οι γυναίκες πάντα τα καταφέρουν καλύτερα. Το καριολίκι των γυναικών δηλαδή. Τα καταφέρουν καλύτερα. Θα πάω στη μάνα σου, θα πάω στον παπά σου. Έτσι λένε. Τα καταφέρουν καλύτερα. Τα καταφέρουν καλύτερα. Ο άλλος είναι χαλβάς. Γιατί έχει. Βέβαια, σαφώς δεν είναι έτσι. Ναι. Δεν τα έχουμε ζήσει τα πράγματα. Περισσότερες φορές είναι. Οι γυναίκες κάνουν κουμάντο. Ίσως και γιατί οι άνδρες που βλέπουν τη δουλειά του και τα λοιπά ή και γιατί ακόμα υποτάσσουν κατά κάποιο τρόπο. Κάνουν το μάγκα μόνο έξω. Ναι. Και αυτοί που κάνουν το μάγκα πολύ έξω, ξέρει, είναι πιο καταπιέζονται. Καταπιέζουν πιο πολύ από τι γυναίκες με σπίτι. Ναι. Οπότε λες ότι αυτή είναι η λογική ερμηνεία όλων αυτών των θεμάτων, να πούμε. Ναι, ο Βασίλης τι λέει. Ο Βασίλης τι λέει. Για πες. Ποιο κομμάτι τι να ερμηνεύσουμε. Να ερμηνεύσεις την ψυχολογία των ανθρώπων τις γιορτές. Πώς τους εσύ την ψυχολογία έχεις τις γιορτές. Εγώ τις συγχαίρομαι να πούμε. Η φιλοσοφία μου είναι ότι κάθε μέρα πάνω από το χώμα είναι μια γιορτή. Αυτό είναι καλό. Κάθε μέρα πάνω από το χώμα είναι γιορτή. Αντιλαμβάνομαι κάθε μέρα ως γιορτή με την έννοια ότι ζούμε, είμαστε καλά. Είδες τον ήλιο να ανατέλει, ναι. Δηλαδή τώρα το αν θα είναι γιορτή, το αν θα καθεί, αν θα δουλέψει, αν θα εργαστεί. Ωραία φιλοσοφία. Νομίζω ότι κάθε μέρα είναι ευχάριστη. Σηκωθεί 6 το πρωί, είτε σηκωθεί χωρίς πρόγραμμα, χωρίς ξυπνητήρι. Και το λέει ένας άνθρωπος που δεν αρρώστησε ποτέ και είναι πολύ νεότερος από κάποιον που θα το έλεγε. Το βλέπω πάντα με πέρασε μια ασθένεια και λέει κάθε μέρα είναι γιορτή. Το λέει ένας υγιής άνθρωπος αυτό. Άρα έχει μεγαλύτερη αξιολόγηση. Άμα το αισθάνεται και το φιλοσοφεί, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Ναι. Γιατί ξέρει, αυτό πράγμα δεν το καταλαβαίνουμε. Ο κόκκινος θέλει μήνυμα τη Δευτέρα αποκαλύψει. Τι να αποκαλύψει τον κόκκινο τη Δευτέρα. Τι να αποκαλύψει που τα αρσενικά. Παραμονή πρωτοχρονιά που τα αρσενικά. Στα σουβλάκια, που τα αρσενικά άμα δει τα αρσενικά και δει όρχη, θα πει βυζιά είναι θηλυκό να πούμε. Άσερε κόκκινε να πούμε. Το αρσενικό το ζώο, άμα δει του όρχε του, θα πει είναι θηλυκό. Βυζιά είναι αυτά. Η αποκαλύψη αυτή. Τι να αποκαλύψει, ρε κόκκινε. Τι αφορούν οι αποκαλύψει. Τι να αποκαλύψει, ρε κόκκινε. Τι να αποκαλύψει. Προφανώ για ρεπορτάζ Ηρακλή να πει. Τι να μα πει για ρεπορτάζ. Μάλλον, ναι, μάλλον. Τι να μα πει για ρεπορτάζ Ηρακλή, ρε τάξη. Νομίζω ότι είτε μιλήσει ο Γρηγόρη είτε μιλήσει ο Μπαμπούλα για Ηρακλή είναι το ίδιο το αυτό. Μπαμπούλα. Αφού πάει στην αφάνεια. Πάει στην αφάνεια. Ήθελα να πω ότι σχετικά με θέσει ο με τον Ηρακλή τώρα έτσι. Ο Ηρακλή αν έπαιρνε. Το καλοκαίρι. Αφημί. Όχι. Αν τα είχε καλά με τον Μπάουκ, έπαιρνε το Σιαμπάνι, αυτό το Λίρατζι, πώς το λένε, και τον Μπάκ και τον άλλο τον Μπάκ. Και του έβαζε μέσα στην ομάδα, και τον Κίτσιαν, ναι. Τρεις-τέσσερις παίχτες. Ναι. Θα πήγαινε μπροστά ή δεν θα πήγαινε μπροστά. Θα έβγαινε πρωταθλητή. Ναι. Δεν τα είχε καλά με τον Μπάουκ. Τι θα πει, δεν τα είχε καλά. Μισούνε το Σαββίδι, δηλαδή. Αυτό το πράγμα είναι παράλογο. Θα είσαι εσύ ιδιοκτήτη του Ηρακλή, έτσι. Και θα θες οπωσδήποτε την ομάδα σου να πάει να ανεβεί κατηγορία. Δεν θέλει θύρα 10. Ποια είναι η θύρα 10, παιδιά. Η θύρα 10 κάνει κουμάντο. Πότε θα κάνει κουμάντο. Αυτή βάζει λεφτά. Και οι παοξίδες λένε το Σαββίδι κατέστρεψε το. Ξέρεις γιατί. Κακώς. Θα σου πω γιατί. Γιατί τους έχουν κάνει οπαδικές μαγκές και ήδη δεν καθάρισαν. Θέλει να καθαρίσει ο άλλος.
Οπότε υπάρχει αλληλομισιούνται σε πολλά επίπεδα. Το καταλαβαίνω ότι έτσι γι' αυτό το πράγμα δεν γίνεται, αλλά αυτά πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει να καταλάβουν ο καθένας τις θέσεις. Τώρα ακούω μερικούς ερευνητές θέλουν, θεωρούν τον ΠΑΟΚ ισάξιο ή ισότιμο. Είναι δυνατόν τα δυο σωματεία αυτή τη στιγμή όπως έχουν τώρα να συγκριθούν? Μα λέει ότι πριν από δεν ξέρω πόσα χρόνια, όταν ήταν αυτός, πώς το λένε, ο Χατζηπαναγής. Ο Χατζηπαναγής. Ο Κουτοπαναγής. Ναι, α πούμε, στο καθιστό πήρε 40.000 κόσμους. Και τι έγινε? Τώρα πόσοι πάνε? Πάνε 5. Έτσι, και με το ζόρι. Λοιπόν, μπορεί να συγκριθεί τώρα όπως είναι ο Ηρακλής σαν ομάδα, σαν οργανισμός με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή? Δεν μπορεί να συγκριθεί. Πάμε στα μικρομετοχικά και γιατρέ, θέλω να επεμβαίνεις. Κτηνίατρε, Βασίλη. Πας κάθε χρόνο επί πόσα χρόνια στις γενικές συνελεύσεις του ΠΑΟΚ? Τώρα στις γενικές συνελεύσεις του ΠΑΟΚ είναι από τότε που το σαβείς πόσα, 6 χρόνια. 5-6. Ναι, από το 2012 νομίζω. Έχουν γίνει μέχρι τώρα 12 συνελεύσεις. Στις 11 ήμουνα τουλάχιστον. Ίσως στις 11. Φαντάζομαι ότι τώρα θα γίνει η ετήσια γενική συνέλευση, θα γίνει αυτό που λέμε ο οικονομικός απολογισμός της χρονιάς για τη χρήση. Αν έγινε. Έγινε, πότε έγινε το Δεκέμβριο, πριν από μερικές μέρες. Ναι. Και ήσουν ο πρώτος που έκανες ερώτηση, τι θα γίνει με τις αυξήσεις με το κόκκινο κεφαλαίο, αν ο Σαββίδης ζητήσει τα λεφτά πίσω. Σου είπε λοιπόν ο Μάκης ο Γκαγκάτσης τι? Ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, ότι είναι τακτοποιημένο όλα και για το δάνειο είχαμε ζητήσει. Εκτός από το δάνειο. Το οποίο οφείλει. Και το οποίο δάνειο κάθε χρόνο, α πούμε, εκπίπτει κιόλα. Ναι. Αν και δεν έχει δώσει σημεία, δηλαδή. Για να, δεν, λέμε, δεν έχει δώσει σημεία ο Σαββίδης ότι θέλει να αποχωρήσει και για το αντίθετο συμβαίνει. Ναι. Και τα παιδιά του μπαίνουν μέσα και, και ο ένας ο γιος και ο άλλος ο γιος. Και, νομίζω ότι πια έχουν γίνει. Νιώθει το μαξιλάρι του Πατερούλη εσύ αυτή τη στιγμή. Ναι. Η αλήθεια είναι ποιο καλύπτει αυτές τις αυξήσεις του κεφαλαίου. Ο ίδιος ο κ. Σαββίδης με εγγυητικές. Πώς γίνεται η διαδικασία για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτές οι ΑΜΚ. Ουσιαστικά καλύπτουν ζημιές, για να πούμε την αλήθεια, η ΑΜΚΑΠΑ. Φαίνεται στην εταιρεία ζημιές. Καλύπτουν ζημιές. Ναι. Δηλαδή χρήσεις οι οποίες είναι ελληματικές, για να δικαιολογηθεί ότι αυτό μπορεί να καλυφθούν οι απαιτούμενες δαπάνες ή υποχρεώσεις της εταιρείας, καλύπτει ας πούμε ένα ύψος των ζημιών θεωρητικά που σε αιτήσια βάση δημιουργεί η ΠΑΕ. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ λειτουργεί ελληματικά εδώ και 6 χρόνια κοντά στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αν θεωρητικά το επίπεδο του αναυξήματο του κεφαλαίου που έχει κάνει ο κ. Σαββίδης είναι στα 100 εκατομμύρια ευρώ, τόσο υπολογίζεται. Δηλαδή σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ 6 χρόνια τώρα με τον κ. Σαββίδη μεγαλομέτοχο έχει παραγωγή ζημιών 100 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Βέβαια αυτά δεν είναι πραγματικά νούμερα, για να λέμε την αλήθεια. Είναι. Μην το λες λογιστικά, αυτό. Λογιστικά δεν μπορώ να συνεχίσω. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Και εγώ δεν το ξέρω αυτό. Στα οικονομικά δεν. Με τα λογιστήρια δεν μπαίνουμε μέσα. Αυτά δεν μπορούμε να δικαιολογήσουμε τα λοιπά ή να κατανοήσουμε. Αλλά ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία μπαίνει μέσα. Πάντως δεν έχει πρόβλημα. Είναι ζημιά ρωμά. Από ό,τι είπαν εκεί στο Financial Fair Play. Δηλαδή αντισταθμίζονται τα τώρα πράγματα. Τώρα αυτό το FFP δηλαδή ουσιαστικά έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα του χρέους μιας ομάδας, με τις δαπάνες που παράγει. Δηλαδή σου βάζουν ένα πλαφόν δαπανών. Δηλαδή σου λένε τι χρέος έχεις, τόσες δαπάνες μπορεί να κάνεις. Μην υπερβείς, ξέρω εγώ, τις μεταγραφές σου. Εντάξει, τώρα αυτά είναι λογιστικά τρίξη. Δεν μπορεί να τα καταλάβει κανείς. Πάντως το συμπέρασμα ήταν ότι χρόνο με το χρόνο τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα. Δηλαδή, α πούμε, πέρσι είχαν 900.000 θετικό ισοζύγιο και φέτος είχαν 3 εκατομμύρια. Να κάνω μια ερώτηση αδιάκριτη. Πιστεύετε ότι αν υπήρχαν, ας πούμε, θεωρητικά 1.000 άνθρωποι στον κύριο Κάζη με μια μέτρια οικονομική δυνατότητα, θα μπορούσε να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ σαν εταιρεία λαϊκής βάσης? Δηλαδή να υπάρχουν 1.000 άνθρωποι που θα λένε βάζω 1.000 ευρώ το χρόνο, ουσιαστικά 1.000 ευρώ. Να μην κλέβανε οι διαχειριστές. Δηλαδή, δηλαδή να υπάρχει ένα. 1.000 ευρώ το χρόνο, 1.000 δηλαδή όπως λειτουργούν οι γερμανικές ομάδες. 1.000 ευρώ το με χρόνο. Με μέλη. 1.000 άνθρωποι, πόσο εδώ έχει μέλη άλλο. Με μέλη λέει αυτό. Όχι. Πάμε στο γερμανικό μοντέλο που είναι εταιρείες λαϊκής βάσης. Έτσι. Οι γερμανικές ομάδες, όλες, όπου υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδων μελών, οι οποίοι πληρώνουν μια ετήσια συνδρομή Α. Και έτσι λειτουργεί ο εκάστοτε γερμανικό σύλλογο. Θα μπορούσε να λειτουργήσει με διαφάνεια μια ελληνική ομάδα και ο ΠΑΟΚ που έχει αντίστοιχα ένα εύρος στο λαϊκό έρισμα με λαϊκή βάση? Πολύ αμφιβάλλω. Πολύ αμφιβάλλεται γιατί δεν θα υπάρχει διαφάνεια. Ναι. Δηλαδή, στους χίλιους, στα χίλια άτομα μέλη θα υπήρχαν αυτοί ένα-δύο. Οι λαϊκιστές, οι δικαστές, οι οποίοι θα υπήρχε η κακοδιαχείριση, η αδιαφάνεια. Δηλαδή στην Ελλάδα δεν μπορεί να ισχύσει η λαϊκή βάση γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε η ανιδιοτέλεια. Και στον Άρη πήγε να γίνει και έγινε φαγοπότηρε. Και στον Άρη πήγε να γίνει. Και ξέρεις ότι εκεί εκτός ότι. Άρα είναι στον Έλληνα, όχι στο λαό, οφείλεται αυτό. Πάντως ο Πάοξης ένιωθε πιο ενεργός με Ζαγοράκη, με τα διαρκεία και έλεγε εγώ πληρώνω την ομάδα. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος είμαι ο μεγαλομέτωχος της ομάδας. Τώρα κάτι στην άκρη, στην πάντα. Έχει μουλάξει να πούμε, έχει κάτσει προς τα πίσω. Δεν έχει ενέργεια. Γιατί να το κάνει αφού δεν έχει ανάγκη τώρα πια. Σωστά. Ένας φίλος ρωτάει γιατί ο Παπαδόπουλος και ο Πατακός να παίρνουν και αυτοί άδεια.
Για ποιο λόγο να μην είναι. Ο Πατακός είναι εν ζωή και ο Παπαδόπουλος. Δεν είναι. Έχουν πεθάνει. Δεν λέω για τώρα. Ναι. Αυτό είναι θέμα το πώ θα αντιλαμβάνεται ο καθένα τα νομικά του δικαιώματα. Αν τα ζητήσει, γιατί να μην δεν βγει. Νομίζω, ναι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό το θέμα των αδειών ναι. ότι έχει νομοθετηθεί πιο πρόσφατα. Ναι. Με τον νόμο Παρασκευόπουλο έχει αλλάξει λίγο η όλη κατάσταση. Ναι, με τον νόμο Φιλαράκια ναι. κινδυνεύουμε. Μπαίνει ένα κοπρόσκυλο στη φυλακή, έχει σκοτώσει, έχει ληστέψει, έχει κάνει. Και παίρνει πέντε μέρες άδεια. Και ξαναβγαίνει έξω και ξαναληστεύει. Τι έχει να χάσει αυτός. Τι έχει να χάσει αυτός. Το σύνδεσμο αυτό είναι. Το σύνδεσμο. Τι έχει να χάσει. Ποιος ηλίθιος είναι αυτός που τους αφήνει. Και ποιος είναι αυτός που κρίνει ποιος πρέπει να βγει και ποιος πρέπει να μπει. Ναι. Πρέπει να περάσει από εγκληματολόγο, από ψυχίατρο. Πρέπει να υπογράψει και να πάρει την ευθύνη. Ναι, γιατί εγώ αν είμαι δικαστής και αφήσω κάποιον και κάνει ληστεία και κάνει, να πάρω την ευθύνη σαν δικαστής. Ο δικαστής δεν έχει ευθύνη. Πώς είναι, κύριε, τι ευθύνη. Ο δικαστής. Ο δικαστής δικάστηκε ποτέ. Ο εισαγγελέας, ας πούμε, γνωμοδοτεί βάσει τον νόμο που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα. Κρίνεται και η συμπεριφορά του κρατούμενου στις φυλακές πώς ήταν. Εάν είναι άψογη, αν έχει κάνει, που πέσει, αν έχει πέσει παράπτωμα, δεν παίρνουν τέτοια πράγματα, δεν παίρνουν τέτοιες άδειες. Εάν όλα κινούν σύμφωνα με τον νόμο, τότε οι κατά κάποιο που έχουν την υποχρέωση του βγάλουν. Πάντως, εγώ δεν βλέπω να παρουσιάζουν στα μίντια ως κοπρόσφυλο όπως είναι ο Κουφοντίνας, ως κοπρίτη, ως φωνιά κτλ. Του παρουσιάζουν με ένα προφίλ, το βγάζουν έξω. Θα δεις και ένας δημόσιος υπάλληλος που βγήκε να πάρει την άδειά του, ξέρω εγώ, τρεις μέρες. Ένας φουκαράς στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι ταπεινός άνθρωπος και μετράει τα κουκιά για να. Ένα τέτοιο στυλ τον παρουσιάζουν αυτόν τον κοπρίτη, τον Κουφοντίνα, να πούμε. Κανεί δεν λέει ότι είναι φωνιά και τα λοιπά. Τον εγκληματία. Ναι. Εντάξει, τι να πει τώρα. Πολύ. Έχει το δικαίωμα να μετανιώσει και πολύ μετανιώσει ο κοπρίτη, τι να μετανιώσει. Α πάει στου παπάδε να πούμε να τον κάνουν και άγιο. Όχι, και ο ίδιο ο άνθρωπο έχει το δικαίωμα του να μετανιώσει για την πράξη του. Δεν μετάνιωσε ο κοπρίτη. Έχει ψυχή, έχει συνείδηση. Δεν ξέρει τι έχει αποφασίσει μέσα του. Ναι. Αυτό είναι δικό του προσωπικό θέμα και εσωτερικό. Κοπρίτη είναι. Εγώ δεν πάω να τον κρίνω. Κοίταξε όμω, λέει, από τη στιγμή όμω που του ζητάνε. Του ζητούν να δηλώσει μετάνοια για αυτό το πράγμα και λέει ότι δεν μετανιώνω. Αυτό το πράγμα, αν το αισθανώ το μέσο και τι δεν μην το πει. Αυτό είναι θέμα ψυχιατρικό, το ξέρετε πολύ καλύτερα για γιατί δεν μην το πει, γιατί δεν μην το πει. Το αν αισθάνεται ενοχές ή όχι για τις πράξεις. Γιατί δεν μην το πει. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν αισθάνεται. Εγώ πιστεύω ότι, αυτό το οποίο έκανε ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει για να αλλάξει την κοινωνία. Είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν. Εγώ φίλε, γούσταρα και τον κριτικό. Σκότωσε το γιο του ένα, κάθισε τρία χρόνια και ζήτησε να πούμε νέο δικαστήριο. Μπήκε μέσα να πούμε με τη γενιάδα, μπαμ μπαμ τον καθαρίζει, άντε φύγε και εσύ και οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Εγώ το γούσταν αυτό. Τα άλλα όλα τώρα πάρει άδεια, τώρα ο δολοφόνος θα πάρει. Γιατί να πάρει άδεια. Γιατί να πάρει άδεια, ρε ο κοπρίτης, για ποιο λόγο να πάρει άδεια. Ποιος είναι ο λόγος, ποιοι φτιάχνουν τους νόμους να παίρνουν άδεια, ρε. Τι να πει άδεια. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δικοί που κάνουν τους νόμους. Ποιοι δικοί να κάνουν τους νόμους, ρε. Πλάκα κάνεις. Ο άλλος είναι ο κοπρίτης επικίνδυνος. Δεν λέω για τον Κουφοντίνα, λέω γενικά. Βγαίνει έξω. Εγώ έμαθα από ένα φίλο μου αστυνομικό, μπάτσο. Λέει, τον πιάσαμε, τον κάναμε δολοφόναρος, φωνιάς, σε δύο χρόνια έξω. Σε δευτάμερες ξανά μανά το ίδιο. Μπήκε μέσα στο προπότα, σήκωσε. Πάμε, φάει τη ζωή εμένα, επειδή ο δικαστής, ξέρω και ο νόμος είναι χαλάρος. Φυσικά καλά, ρε. Και άμε πιάσει εμένα με ένα κουμπούρι στο σπίτι μου, λέει, οπλοφορείς. Τι να κάνω, ρε. Συνεχίστε, κύριε. Συνεχίστε, κύριε. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το κρίνουμε, να το αξιολογήσουμε. Γιατί να μην το κρίνουμε. Την επάρκεια και, τη γνώση. Τι? Το πώς δομείται ο νόμος. Δεν έχει περάσει. Με τον νόμο ποιος τον κάνει. Οι άνθρωποι δεν τον κάνουν τον νόμο. Στραβό το κοινοβούλιο. Έτσι άσε, ποιο κοινοβούλιο. Αυτές είναι οι δομές. Άσε, οικοδομές. Τώρα μιλάμε για εξαιρέσεις του κανόνα. Δηλαδή δεν μιλάμε για. Ωραία, τον επικίνδυνο. Άλλο άλλο πήγε από χρέη. Όχι το κογλίφο ήταν. Όχι πλακώθηκε. Όχι έδωσε μια μπουνιά τη γυναίκα. Το έπεσε κάτω. Χτύπησε κατά λάθος. Όχι πάτησε με τα μάξια. Όχι δεν έχει να πληρώσει. Αυτό να το βγάλει με άδεια. Θα κρίνει αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Τον επικίνδυνο ρε αφήνει έξω. Αν ισοδεμένο ρε μέσα ρε. Τους ποινικούς. Μέσα ρε με κάποια κατασταλτικά ρε. Μας τρελάνετε να πούμε. Πιστεύω ρε. Μπουρδέλο να πούμε έχουμε γίνει. Τι να δω εδώ πράγμα. Εσείς έχει υπέρ της θανατικής ποινής όπως μιλάς. 100%. Ναι. Για τους παιδεραστάς. Οπωσδήποτε. Τους που κακοποιούν. Βάναυσα. Άλλο τώρα πλακωθούμε στο ξύλο μου δώσει μια και με ρίξει κάτω. Εντάξει. Ή εμφρασμό ξέρω εγώ. Πηδάει όλο στη γυναίκα. Θυμώνει παίρνει το όπλο. Μπαμ. Εντάξει. Αυτό... Για τον Κουφοντίνα είσαι. Κουφοντίνα θάνατο. Θάνατο κατευθείαν. Είσαι επαναλαμβανόμενος και δεν ζητάς και μεταμέλεια. Στον τοίχο, στα 11 μέτρα, μπαμ κάτω. Δεν είναι κανείς για την κοινωνία. Μου είσαι άχρηστος. Στην κοινωνία μου, μου είσαι άχρηστος. Δεν σε χρειάζομαι. Δεν παράγεις. Δεν παράγεις τίποτα. Είσαι, ναι. Ναι, είσαι σκουπίδι. Δεν είναι όμως η λογική του πρέπει να παράγεις για να είσαι στην κοινωνία. Δεν παράγεις. Και άνθρωποι που δεν μπορούν να παράξουν. Μπορεί μια γαρά. Πάει να δουλέψει. Γιατί δεν τον βγάζουν. Μα αυτή είναι η κοινά της δημοκρατίας. Δεν είναι ευκαιρία. Πήγε σε καμιά φυλακή ο Κουφοντίνας να κάνει το. Πώς το λένε.
να κάνει, ξέρω, καμιά δουλειά, να βάψει κανένα αυτό. Τώρα αυτό κάνει. Τώρα να κάνει. Τώρα να κάνει μέρες διπλές. Όσοι διπλές δεν κάνει και τριπλές και τώρα παίζει, βγαίνει πως με τόσα χρόνια που έχει. Δεν ξέρω πόσο έχει καταδικαστεί. Δεν ξέρω, 10 φορές ισόβια. Εντάξει. Και τα 10 ισόβια μετά με τους ποινισμούς θεωρούνται ισόβια, άρα 15 χρόνια ουσιαστικά. Ναι, θα βγει πάλι. Δηλαδή, αν θεωρείται μια ποινή 25, 3 πέμπτα πάει μετά και τα λοιπά, με ποινισμούς τα 15 χρόνια μπορεί να βγει. Αυτοί δεν βγαίνουν. Πολύ δύσκολα, αλλά. Δεν βγαίνουν. Αυτή είναι και η έννοια της δημοκρατίας, γιατρέ μου. Τι είναι? Η έννοια της δημοκρατίας. Να σου δίνει δικαίωμα να επανέλθεις. Εγώ με πέρα του να του δίνεις το δικαίωμα να τον ξαναεντάξεις στην κοινωνία. Το άλλο τον κοπρίτη που είναι στη Ρουμανία, πώς το λέγανε, ρε, τον Μπάσαρη. Τον Μπάσαρη. Εκείνος ήταν. Εκείνος, κοίταξα, είναι μερικές φορές είναι παθολογικές καταστάσεις. Το Πάσαρη είναι για να είναι έξω. Ο Πάσαρη, άμα ήταν στην Ελλάδα, θα είχε βγει 5 φορές έξω, θα τον κάνανε οδό, θα είχε σκοτώσει καμιά πενταριά ακόμα. Αυτή είναι, καταστολή μέσα, ρε. Είναι διαστραμμένοι άνθρωποι εκ καταβολής, ας πούμε. Πήγε κι άλλος, ο πάτερ Ραπτόπουλος Αμβρόσιος, πώς το λέγανε, να τον πάμε στον δρόμο του Θεού. Κάτσε, ρε παπάδες φρόνημα. Ρε παπά, άμα σου τρώγε ένα κανένα παιδί, θα πήγαινε να το βάλει στον δρόμο του Θεού. Εκεί να δω τη μαγκιά σου τη χριστιανική. Να φάει το δικό σου το παιδί, ο μάγκα ο δολοφόνο. Να το φάει το δικό σου το παιδί και να πάει το συγχωρέσεις εσύ και να το πάει εσύ στον δρόμο του Θεού να δούμε πόσο μάγκας είσαι. Πάτερ Αμβρόσιε Ραπτόπουλε, συνονόματε να πούμε. Που θες να μου κάνεις, πώς το λένε, τον Μπάσαρη να μου το φέρεις στον δρόμο του Θεού. Το μετά το κάνεις και παπά, πουλήσεις Χριστιανιλίκη στην πλάτη, τον δολοφονηθέτω. Να κάνεις εσύ τον Χριστιανιλίκη σου στην πλάτη τον δολοφονηθέτω. Όχι, δεν είναι έτσι κοινωνία. Αν θέλετε έτσι την κοινωνία, εγώ την αλλάζω. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Τι άλλο είπατε? Και πού τους, γιατί... Τι άλλο είπατε για τη Γενική Συνέλευση? Τι άλλο ενόχλησε τους παγωξίδες εκεί και σε κοιτούσαν με στραβό μάτι? Κοίταξε να δεις τώρα. Ναι, τι. Εγώ τους είπα. Τους είπες για την τηλεόραση, γιατί δεν παίρνουν να πούμε. Κάτι, η τηλεόραση είναι ένα άλλο θέμα. Είναι άλλο θέμα. Σου είπα, δεν ανακατευόμαστε. Τους είπα ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι στην ισχυρότερη καμπή της ιστορίας του. Ναι. Και θα πρέπει αυτό το πράγμα με κάθε τρόπο να το εκμεταλλευτεί ώστε να καθιερωθεί και τα επόμενα χρόνια. Ναι. Γιατί υπάρχει κίνδυνος να την πατήσουμε. Ναι. Θυμάμαι το. Θα σου πω τώρα. Το 85 που πήραμε το πρωτάθλημα, ναι. Την επόμενη χρονιά πήγαμε σε 10η θέση. Είχαμε τη λύση. Τώρα ναι. Έχουμε τώρα την οικονομική δυνατότητα και την αγωνιστική να σταθούμε. Αλλά εγώ θα σου πω ότι υπάρχει ένα σενάριο ευνοϊκό και ένα, ας πούμε, δυσάρεστο. Έτσι. Ναι. Θα σου πω για το. Για το σενάριο του δυσάρεστο για να καταλάβει τι γίνεται. Ναι. Εγώ σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, παίρνει το πρωτάθλημα. Φέτος. Φέτος το πρωτάθλημα. Πανηγυρίζει και ακούγεται. Και βλέπω ότι όλα έχουν στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Όσα πάρουμε, πάση θυσία το πρωτάθλημα. Ωραία. Είναι δηλαδή ένας, αυτό που έλεγες, ένας καταναγκαστικός πρωταθλητισμός. Άμα και δεν το πάρουμε αμέσως. Πρώτη φορά συμβαίνει στον ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό είναι πρώτη φορά. Και εγώ σου λέω τώρα ότι το παίρνουμε το πρωτάθλημα, έτσι. Ναι. Και πηγαίνουμε στα προκριματικά. Μας δίνουν μια στο κεφάλι. Τι ας κάνουμε. Και γυρίζουμε, λέω. Ναι. Έτσι. Ή τα καταφέρνουμε να περάσουμε τα προκριματικά και μπαίνουμε μέσα στους ομίλους του Champions League και ερχόμαστε όπως η ΑΕΚ τώρα, τέταρτη, ούτε στην Europa League να συμμετάσχουμε και με 0 βαθμούς. Ναι. Αυτό το πράγμα, ναι. σαν τελική, θα ικανοποιήσουμε. Ναι, σου λέει το πήρα, τι με νοιάζει. Ναι. Δεν έτσι όμως. Ναι. Δεν έτσι. Μικρό το κακό. Γιατί πρόσεξε, ναι. Πρόσεξε να σου πω. Γιατί χρειάζεται προγραμματισμός. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχασε τη συμμετοχή του Champions League από το τελευταίο μάτς με την Μπενφίκα, έτσι. Ωραία. Και έρχεται τώρα. Europa League. Στο Europa League. Ναι. Και έρχεται τώρα ο Λουτσέσκου δύο φορές και λέει ότι η ομάδα δεν ήταν έτοιμη, ναι. Όπως καταλαβαίνω τώρα, λέει ο Λουτσέσκου, ναι. να σηκώσει δύο καρφούς για την ίδια μας χάρη. Το πρωτάθλημα και αυτό, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, στο άλλο το χάσαμε. Και εγώ θα το ρωτήσω τον Λουτσέσκου. Καλά, φίλε, αν κερδίζαμε την Μπενφίκα και πηγαίναμε στο Europa, στο Champions, τι θα κάναμε εκεί? Ναι. Θα παραδείσουμε το πρωτάθλημα. Θα διαλυόμασταν. Ναι. Δηλαδή, ο σκοπός είναι τι, να πάρει το πρωτάθλημα και συνεχεία. Την επόμενη χρονιά. Πάντως. Με συγχωρείτε, γιατί η επόμενη χρονιά θα χάσεις και το πρωτάθλημα, αν δεν λάβεις τα μέτρα σου. Μάλιστα. Και θα σου πω ποια είναι αυτά τα μέτρα, και τη συμμετοχή σου στο Champions League. Εσύ, ως ψυχίατρος, την ψυχολογία του ΠΑΟΞΗ έχει μεταβληθεί. Αυτό το κλάμα του Καζαντζίδη, το με αδικάνε, με φτιάχνουν, με ράνουν, ναι, με χτυπάνε, έχει μετατραπεί έχει σε εγώ με μάγκας να πούμε. Καλά, τώρα μάγκες, αυτοί που καλά λέγανε αυτά τώρα και αυτά, κοίταξε εγώ δεν μπορώ. Πώς μεταβάλλεται η ψυχολογία από θύμα σε θήτη? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ότι από Αλεπού γίνεσαι λεοντάρι, με τα καλά αποτελέσματα. Να το.
Πώς γίνεται ότι να πάρω τον καλά διαιτητές μαζί και βεβαιώνεται ότι έχεις κάποιον από πίσω ο οποίος σε κρατάει, δεν σε αφήνει να πέσεις. Ναι. Γιατί κάποια χρονιά ναι. κάναμε μεταγραφή και τον προπονητή και τον μπέχτη μας το αυτό στον Ολυμπιακό. Ποια χρονιά ήταν αυτή. Το 86. Ναι. Το Λίμπρετς. Βεβαίως. Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν τώρα. Ναι. Αλλά πώς θα το αποφύγεις το πράγμα. Ναι. Τώρα ας πούμε παραδείγμα κάτι σου λέω το εξής. Ναι. Και το λέω και στον Γιάννη Βασίλη. Θέλουν να πάρουν στη θέση του Βέρμπλουμ έναν αμυντικό χαφ. Ναι. Και λένε να πάρουν έναν ο οποίος να είναι περίπου. Να είστε να αντικαταστήσει αυτούς. Όχι, δεν θα είναι να αντικαταστήσει αυτούς. Θα πρέπει να είναι ένας παίκτης πρώτης γραμμής. Ένας παίκτης για Champions League. Έναν θα πάρεις. Αυτόν θα τον πάρεις γιατί όταν θα έρθει ο Ιούνιος ναι. δεν μπορείς πια να έχεις κάνει αυτές όλες τις μεταγραφές. Θα ξανακάνεις πάλι. Και ναι, και αυτές τις ανανεώσεις. Θα σου φέρει το Χαρίς, πώς θα νιώσεις. Δεν κάνει ο Χαρίς. Πώς θα νιώσεις, θυμό. Θα πω ότι ας πούμε είναι ένα μπάλωμα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν είμαστε για μπαλώματα δηλαδή. Ναι. Η κάθε μεταγραφή που θα γίνεται και η κάθε. Ο κάθε δανεισμός που θα επιστρέψει θα πρέπει να έχει μια θέση ώστε η ομάδα να ανέβει επίπεδο. Δηλαδή η ομάδα αυτή του ΠΑΟΚ τον Ιούνιο όπως είναι και έτσι όπως θα είναι για ένα χρόνο γυρασμένη ακόμα ναι. και θα σου πω τι, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Για Βιερίνια Μάντου θα μου πεις. Ακριβώς. Δεν μπορεί αυτή η ομάδα. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι η παρουσία Πορτογάλου τεχνικού διευθυντή ναι. είναι ένα άνοιγμα στην πορτογαλική αγορά του ΠΑΟΚ που είναι μια ποιοτική αγορά. Ναι, επειδή δυστυχώς λόγω του κύριου Σαββίδη πηγαίναμε σε Ρωσία και Ουκρανία, που για μένα δεν είναι τόσο ποιοτική αγορά. Έχει δίκιο εδώ. Μα κάνει αυτό. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει μια αγορά όπως είναι πορτογαλική. Και ευρωπαϊκή. Εγώ θα προτιμούσα να άνοιγε αυτή που, αν ήμουν ΠΑΟΚτσής, ναι. αυτή που έχει και ο Ολυμπιακός. Τη γαλλική. Τη γαλλική. Θεωρώ ναι. ακόμα πιο ποιοτική αγορά σε σχέση με την πορτογαλική. Ναι. Δηλαδή να φέρεις έναν Καμαρά, ναι. ένα Σισε. Πιο χαφ, πιο αμυντική είναι αυτή. Πιο αφρογάλλου. Πήραν και δύο Γάλλου. Πήραν και αυτό το Μουλένο, ο οποίο ήταν εκεί. Πήραν και προτιμούσα... τον Λεβέκο, ο οποίο δεν έπαιξε ποτέ. Μ' αρέσουν αυτοί οι Αφρογάλοι, δηλαδή του τύπου Πογκμπά. Αν και δεν του αρέσει ναι, του Κώστα ο ναι. Πογκμπά. Καντέ, Κουλιμπαλί. Ναι. Τέτοιες αγορές θέλω από τον Πάο. Ναι. Εάν θέλουν να βελτιωθεί. Κύριε, σε μένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, αν θα είναι από ποια αγορά θα είναι. Αρκεί να είναι ποιοτική. Τέλος. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φάγαμε το μισάωρο, μιλήσαμε για Πάο και Κουφοντίνα, για Ηρακλή, για Άρη δεν μιλήσαμε, για Ξάνθη είπαμε και για Άρη είπαμε το συγκρίναμε. Για την ψυχολογία, για την ψυχοσύνθεση, την ψυχιατρική μελέτη. Πολλά είπαμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Σα χαιρετώ. Εσύ μα χαιρετά, πα στην Κοζάνη να φας με του συμμαθητές σου. Εγώ με τον γιατρό θα μείνω εδώ. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Έτοιμε άνθρωπε και παντελή. Έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέλα, επιπλά, πλάσμα, TV. Κεντροστροφή, πνευματική. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί σου, πάρει σου κλεισμένος ενός. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως. Μαζί σου, πάρει σου κλεισμένος ενός. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή. Τι καπεθαίνουμε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί. Οι γραμμές είναι ελεύθερες στο 2310 όλα 90 στη διάθεση του κοινού. Αν έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου σου, έμεινες έξω από το σπίτι σου, θες να σε ανοίξουν εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, πας στο φίλο μου το προσωπικό τον Πετκανίτσα. Τηλεφώνω 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία με τηλέφωνο το 85-27-27. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, μπαταρίες για τηλεκοντρόλ, κλειδιά αυτοκινήτου ή mobilizer με τηλεχειρισμό, ακόμα και αν αυτά έχουν χαθεί. Πού θα το βρείτε, τηλεφώνω 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 85-27-27 το τηλέφωνο. Το δικό μας. Πάμε λίγο μουσική. Το ηχολήπτη που γουστάρει και μας ανεβάζει. Πάμε. Ξέρεις πως δώσανε κι Παντελή. Άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί. Να πας και εσύ κύρ Παντελή. Δίπλα
Να σου δώσω η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος εντός. Δίπλα σου δώσω η ζωή και το φως. Μαζί στο κουμπάρι σου κλεισμένος εντός. Στην εκκλησιά, στα προκοπιές, στην Παναγιά. Πατριά στα κόμματα, μη θες μπελά. Πατρίς της ίδια και φαμελιά. Ο γιος σου μονάχα να είναι καλά. Να αφήσεις το όνομα και το παρά. Κύριε Παντελής, ωραίο τραγούδι. Κύριε Παντελή, αλλά πάρω την εξουσία, γίνομαι Τσίπρας. Ρε Τσίπρα, μας το χάλασε στο αριστερό, να πούμε. Τέλος πάντων, θα έρθει να κάνει ο Τσίπρας εγγένεια. Κανένα μέσο δεν είπε ότι έρχεται ο Τσίπρας κτλ. Το υποβαθμίσανε. Παοξίδες θα πάνε να τον χειροκροτήσουν όσοι είπαν αποχή για το γήπεδο. Οι Μακεδονομάχοι δεν έχουν άλλο κουράγιο να φωνάξουν ζήτω. Η Μακεδονία μου χάθηκε το όνομα. Τι λες, γιατρέ, χάθηκε το όνομα. Και ποιος νοιάζεται, νοιάζεται κανείς. Ποιος νοιάζεται. Κοίταξε, το όνομα έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Μπράβο. Δεν το χρεώνεται ο Τσίπρας αυτό. Σωστά. Έτσι. Για να λέμε την αλήθεια. Ποιος το έχασε. Ο Καραμαλής, ο Μητσοτάκης, ποιοι. Όλοι μαζί. Όλοι αυτοί το, από τότε από που... το 59. Ακριβώς. Το 59. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα προδότες είναι όλοι με άλλα λόγια. Αν είναι κάποιες προδότες. Δεν μιλώ για προδοσίες. Αυτά είναι βαριές κουβέντες. Είναι βαριές κουβέντες για τον γιατρό. Μπράβο, μ' αρέσει και η επιστημονική. Είναι βαριές κουβέντες. Πάμε στον πρώτο κύριο, ρωτήστε ό,τι θέλετε τον ψυχιατρό μας. Εγώ ήθελα να πω κάτι. Να πεις. Κάτι πάνω σε αυτά που είπε τελευταία. Αυτά τα πράγματα τα οποία τα λέω τώρα. Ναι. Τα λέω γιατί. Να μην μπουν μεθαύριο ότι. Α, πήραμε το πρωτάθλημα και τι. Δεν ξέραμε τι θα γίνει. Είχαμε ας πούμε άγνοια κινδύνου. Τι θα. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με το Champions League και τα λοιπά. Τα λέω από τώρα. Αν τους νοιάζει το Champions League. Ναι, πώς τους νοιάζει, το πρωτάθλημα δεν το κάνεις αν δεν έχει Champions League. Εκεί είναι, ας πούμε, το. Εκεί αλλάζει σε αυτήν την τα πολλά τα χρήματα. Δεν νομίζω να ενδιαφέρονται αυτοί. Άμα δεν ενδιαφέρονται, είναι τελείως. Καλημέρα! Μάλλον καλησπέρα, ναι. Ρωτήστε ό,τι θέλετε. Μάλιστα. Καλησπέρα. Νάτος. Χρόνια πολλά. Γιατί εσύ Πασόκ, τι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά ο στο γιατρό. 70 χρόνια πήγε στην εκκλησία, όταν πάθετε το πρώτο έμφραγμα στο Χάρβαρντ. Δεν έχει σημασία στην εκκλησία, πρέπει να πάμε για να πούμε χρόνια πολλά. Έγινε πιστός εκεί μετά τη χοντρή, να πούμε μόλις αρρώστησε. Μετά, ο γιατρός τι γιατρός είναι. Ψυχίατρος. Α, το χρειαζόμαστε. Ναι, γιατί τι ανάγκη έχεις εσύ. Το βλέπει να έχει ανάγκη γιατρέ. Λοιπόν, όσον αφορά για τους Μακεδονομάχους, άκουσε με τώρα. Ναι. Προχθές, 24 του μηνός παραμονή Χριστουγέννων, ναι. Πήγα στα Μπίτουλα. Στα Μπίτουλα, τι είναι τα Μπίτουλα. Στο μοναστήρι. Α, στο μικρό μοναστήρι είναι. Ναι, μικρό μοναστήρι είναι μεγάλο. Στο μικρό μοναστήρι είναι το χωριό του Καρκαμάνη εδώ. Άλλο μοναστήρι, α, το άλλο, της Σερβίας. Συγγνώμη, ναι. Ναι. Τριφτούδης, ναι. Ναι, 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 συνέχισε. Ναι. Λοιπόν, άμα σου πιο Μακεδονομάχη, ποια υπογραφές. Τι. Φουλ Έλληνες. Φουλ Έλληνες. Όταν λέμε φουλ, όλες οι καφετέρειες, εστιατόρια, τα πάντα. Ναι. Καλός καιρός, 16 βαθμούς θερμοκρασία. Εσύ τι πήγες να κάνεις. Όλες οι πλατείες. Τι πήγα να κάνω. Ναι. Βόλτα. Πήγα να φάω, ναι, και να βάλω βενζίνη. Πήγες να βάλεις τη βενζίνη από πάνω. Λοιπόν, 1,60 εδώ, εκεί? 1 ευρώ εκεί. 1 ευρώ εκεί. Πήρες κανένα μπιτόνι μαζί σου. Ω, απογορεύεται. Στη ζούλα, ρε παιδί μου. Τώρα παραμονή πέρα αυτό Χριστουγέννων θα μαλώνω με το Λονίο εκεί. Μάλιστα. Τελώνεις εδώ. Ο Τελώνεις εδώ και μια τσίχλα και τον δηλαδή, Τελώνεις. Δηλαδή τι κερδίζει κανένας, πόσα χιλιόμετρα κάνεις για να πας εκεί μέχρι εκεί και να φύγεις. Λοιπόν, το Λεμαίδα Μπίτουλα 79 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα. Το φούλα ρε. Όσον αφορά για τους Φλωρινιώτες, ναι, 20 χιλιόμετρα είναι. 20 χιλιόμετρα. Άρα οι Φλωρινιώτες, οι Μακεδονομάχοι πάνε εκεί και βάζουν βενζίνη. Ξέρεις πόσα βενζινάδικα έχουν κλείσει στη Φλόρινα. Ναι. Έχουν κλείσει στη Φλόρινα τα βενζινάδικα. Αχ, Μακεδονία μου, αχ, Θεσσαλονίκη μου, μανούλα μου, να χαρώ εγώ. Πολύ την αγαπάω την πατρίδα μου, μανούλα μου. Έτερον εκάτερον. Έτερον εκάτερον. Ο κόκκινος πού είναι να τα ακούσει αυτά. Ο κόκκινος, τι να κόκκινο, τη φακλά να έχει γίνει σαν μπαλόνι, σαν ένα αερόστατο έχει γίνει. Άκουσε. Πα τρως εκεί. Ναι. Πάφθινα, ε. Πάφθινα. Όταν λέμε. Οι γυναίκες φτηνές είναι εκεί. Κοίταξε, η μπριζόλα 3 ευρώ. 3 ευρώ η μπριζόλα. 4 ευρώ μάλλον, συγγνώμη, η μπριζόλα. Ναι. Η πατάτη τηγανιτέ σε 1 ευρώ. Δεν μου λες, θα σε κάνω μια ερώτηση. Ναι. Άμα πούνε οι Τούρκοι, δώστε μας τη Ρόδο και θα διπλασιαστούν οι μισθοί μας. Τη δίνεις. Πώς. Πώς. Άμα πούνε, λέω, οι Τουρκαλάδες, θέλουμε, ναι, τη Ρόδο για δικιά μας. Ναι. Αλλά θα διπλασιαστούν οι μισθοί όλων των Ελλήνων. Τη δίνεις. Θα με ρωτήσουν εμένα. Αν σε ρωτήσουν σε δημοψήφισμα, τη δίνεις.
Σε δημοψήφισμα. Να πάρει διπλάσια από τόσα από όσα παίρνει τώρα. Τη δίνει στη Ρόδο. Όχι, δεν θα ψηφίσω να τη δώσω. Ναι. Αλλά. Το αλάφερο να ακούσω. Ένα πρωινό ξύπνησα. Ναι. Το 1974 την πήρε τη μισή κύπη. Βράσε αυτά τώρα, θα τη δώσει στη Ρόδο. Εγώ να τη δώσω, τι είμαι. Πέρα σου λέει ο Τούρκο, δώσ' μου τη Ρόδο και να γίνει μια συμφωνία με του Αμερικάνου. Τη σύνταξη από 500 να πάει 1000. Τη δίνει. Πάμε επόμενη γραμμή, τη δίνει. Έλα, πράσινο λουφιάνε τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, τη δίνει, λέει. Γιατί εγώ δεν την έδινα, νομίζει. Ναι. Τα ξέρετε τα δώρα εκεί πέρα, εσύ και το κουστάκι. Λοιπόν, σταμάτα, έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για σένα. Γιατρέ μου είναι ο Άλεξ εδώ σε απτικό. Ναι. Γεια σα, κλείνω, ευρυπήρη, κλείνω. Λοιπόν, και αυτό που λέτε. Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον γιατρό. Ρώτα γιατί παίρνει και 9 χάπια να ρωτήσει, ό,τι θε. Λοιπόν, γιατρέ, καλησπέρα καταρχήν, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Έχω νοσηλευτεί 5-6 φορές σε ψυχιατρικές κλινικές. Έχω 30 χρόνια παίρνω φάρμακα. Τα είχα κόψει, ξαναπήγα φαντάρους. Τα κόψει, ο γιατρός μου τα κόψει δηλαδή και πήγα μέσα. Ναι. Και ξανάρχισα. Πάλι. Μια ζωή παίρνω φάρμακα και θα παίρνω μέχρι να πεθάνω. Αυτό πιστεύω εγώ. Τώρα, κάνω μια θεραπεία μακροχρόνια, μενέσεις και χάπια. Πάσχω από ψυχοσική συνδρομή, ξέρετε τι είναι. Να. Τι έπαθε. Ναι, ψυχοσική συνδρομή λέει. Ναι. Τι είναι αυτό. Για πες. Σιζοφρένεια λέγεται αλλιώς. Σιζοφρένεια λέγεται. Mm. Να κοιμηθώ λέει οι γιατροί μαζί του στο ίδιο δωμάτιο το βράδυ. Κοιτάξτε να δεις. Ναι. Πριν που θα κοιμηθώ. Μου είναι, δεν είμαι επικίνδυνος αυτό που λέω. Μπορεί να γίνει στο βράδυ όμως, που ξέρω ότι θα κάνεις εσύ. Πολύ ευαίσθητος. Γιατρέ, έχω κάνει και απόπειρα αυτοκτονίας με φάρμακα και πήγα στο ΑΧΕΠΑ και έκανα πλήση στομάχου. Δεν πρέπει τέτοια πράγματα να κάνεις. Να παίρνεις τα φάρμακά σου κανονικά όπως τα λένε, χωρίς να παίρνεις παραπάνω. Καλά σου λέει ρε, ξαχλαμάρα. Το 99 το έπαθα αυτό. Εντάξει, τώρα είσαι καλά, να παίρνεις όμως τα φάρμακά σου. Το καλά είμαι, παίρνω τα φάρμακά μου όπως λέει ο γιατρός. Σταθερά. Απλά είχε η μάνα μου το ίδιο και είναι οικονομικό. Ναι. Ευχαριστώ πολύ που μ' άκουσες γιατρέ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Είναι κληρονομικά αυτά τα πράγματα. Μερικές φορές είναι, ναι. Ναι, είναι. Δεν, δεν είναι απόλυτο αυτό. Ναι. Ότι υπάρχουν ορισμένες πιθανότητες που είναι. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει βαρημένο παρελθόν έχει περισσότερες πιθανότητες. Αυτός τι έπαθε τώρα ο δικός μου φίλος. Τι είναι αυτό που έχει πάθει. Ο ίδιος έχει σχιζοφρένεια. Δηλαδή, εκεί που είναι καλά μπορεί να σε ρημάξει το ξύλο. Με άλλα λόγια. Εντάξει, άρα δεν κοιμάσαι το ίδιο δωμάτιο μαζί του. Υπάρχει κανένα χράτσο στο άτιμο, σε φάει κανένα νεφρό. Εγώ το ξέρω. Λέει πάμε στην κόνα, είμαστε λέει να σε φιλοξενήσω στο ίδιο δωμάτιο. Τι λέει, χοροϊδε με λόγια, κοιμηθώ. Καλό παιδί είναι. Καλό παιδί είναι. Ήρεμος, αλλά εγώ στο πίσω κάθισμα δεν τον βάζω. Μπροστά τον έχω για να τον ελέγχω. Πάμε επόμενη γραμμή. Σπίθε στο κάθισμα δεν έχει. Ναι, έλα φίλε. Χράτσο στο άτιμο. Λέγε φίλε. Γεια σα, καλησπέρα, τι κάνετε. Καλώς τον, νάτος, αεξής, 70χρονος, γερός, όριμος, έμπειρος, σ' ακούμε κύριε Κώστα. 72χρονο. 72χρονος. 72χρονο πέθανε ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τα 72 φύγανε. Να ξέρεις, αλλά δεν προσέχανε αυτοί. Δεν είναι ο κύριος Κώστας την κατερία. Τώρα επιμηκύνθηκε. Δεν προσέχανε, ζάχαρο είχε ο Κωνσταντάρας, έπινε, έτρωγε, ο Παπαγιανόπουλος ήθελε να πηδάει μικρούλες. Εγώ θα με είπες ήμουν υποστηρικτής της ΑΕΚ. Δεν είσαι. Σου είπα ότι την αποποιήθηκα. Οπα. Από τη στιγμή που είδα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Να πετούνε βόμβες μολότοφ. Δηλαδή ναι. Είδα εν δυνάμει. Ναι. Δολοφόνους. Εν δυνάμει. Δεν μπορώ εγώ να συνταχτίζω. Μάλιστα. Και αυτό πλέον... το έχουν όλες οι ομάδες. Κύριε Κώστα, αυτή η ποινή της ΑΕΚ ακόμα μέσα, δεν έχει καθοριστεί, έτσι. Μέσα στο γήπεδο να πετούνε. Μόνος στο μάτς αυτό είδα. Ναι. Πες το. Της ΑΕΚ και μάλιστα και σε διεθνή αγώνα. Ναι. Από εκεί και πέρα εγώ ναι. Δεν μπορώ να συμπορεύομαι με δυνάμει δολοφόνους. Έλα σε μια άλλη αγκαλιά ομάδα. Και είμαι μακρινός παρατηρητής των τεκτενωμένων. Των γεγονότων. Μάλιστα. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ναι. Ο ΠΑΟΚ όπως φαίνεται θα το πάρει το πρωτάθλημα, ναι. Αλλά δυστυχώς τι.
δεν δείχνει καλή εικόνα. Δεν δείχνει. Αγωνιστικά θέλετε να πείτε. Από πλευράς θεάματος. Ποιότητος και θεάματος. Δεν τους νοιάζει. Από πλευράς θεάματος. Όλες οι ομάδες, οι δυο φορές που η ΑΕΚ, μία με ποδοσφαιριστή Μπάγεβιτς και προπονητή Φάντροκ και μία με προπονητή Μπάγεβιτς και με Σαμπανάντζοβιτς. Ομαδάρα. Και θέαμα κιόλας. Ψάρτες, Μάρτες. Βλέπαμε και θέαμα. Σωστό. Λοιπόν, οι παοξίδες αυτό περιμένουν. Να δούνε και θέαμα για να μην θυμίσει ο ΠΑΟΚ την ομάδα την οποία την αναφέρω συνέχεια πρωταθλήτρια Ευρώπη στη Λιμόλ του Μάλκοβιτς στο μπάσκετ. Μάλιστα. Τέλος. Τώρα εντάξει, θα πιστεύω στο δεύτερο γύρο θα έχουμε καλύτερη. Πιστεύεις ότι θα βελτιωθεί το θέαμα. Ναι, θα έχουν και λιγότερους αγώνες. Θα ξεκουραστεί και ο Βιερίνια, τα δεκάρια σου είναι δυνάμεις, ο Μάτος και ο Βιερίνια. Όλο το θέαμα περνούσε από τα πόδια του. Και από τον Μπίζεσβαρ τα πόδια. 33 ετών. Αλλά επειδή ο Μπίζεσβαρ δεν μπορεί να παίξει, επειδή πρέπει να παίξει ο Πέλκας που μαρκάρει καλύτερα, τρως την ποιότητα για την ταχύτητα. Μάλιστα. Έλα, φίλε. Μάλιστα. Στο αμάξι είσαι, φίλε. Ναι, εσύ είσαι, ναι. Καλώς τον. Κώστας λεγόμαι. Μπράβο. Φώναζε λίγο πιο πολύ γιατί η γραμμή είναι λίγο μέτρια. Ναι, ακούς. Σ' ακούω. Έχεις να κάνεις φρύ μαζί σου. Όχι. Με το αυτοπιστικό σ' ακούω. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, για Αγγλία θέλω να μιλήσουμε. Βεβαίως. Είμαι φίλος της Arsenal. Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι. Μεσοπιθετικά είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μας τα τελευταία 10 χρόνια. Πας να εφαρμόσεις ένα 3-5-2 και οι δυο πλαϊνοί σου δεν είναι καθόλου μπακ. Και, ναι, και το κάνεις αυτό περισσότερο για να έχεις λιγότερους αμυντικούς και να έχεις περισσότερους επιθετικούς παρά να καλύψεις ανώτατες. Γι' αυτό είπε ότι είναι ο παδός της Arsenal. Της Arsenal, ναι. Τώρα, Arsenal, τώρα μην μιλάμε για την Ελλάδα. Εντάξει, ναι. Να ακούσουμε τι θέλει να πει. Οπότε, λοιπόν, ναι. Τι πρέπει αυτή... Άμα ο Κλοπ έδωσε 200 εκατομμύρια για άμυνα, όπως η Γκουαρδιόλα, αν το κάνει και αυτό η Arsenal. Ναι, είδα ότι στη μετά Βενγκέρ εποχή δεν προσέξατε καθόλου το κομμάτι άμυνα. Εξακολουθείτε να πλανάτε το φάντασμα του Βενγκέρ επάνω από την Arsenal το γήπεδο. Δεν ξέρω αν. Τα τελευταία 15 χρόνια αυτό είναι το πρόβλημα αυτής της ομάδας. Ναι. Δεν είδα στη νέα τάξη πραγμάτων να το αλλάζετε. Βέβαια είναι νωρίς ακόμα που έφυγε ο Βενγκέρ, αλλά δεν βλέπω να αλλάζει η νοοτροπία. Μεσοπιθετικά συμφωνείς ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Νομίζω ότι μόνο η City μπορεί να συγκριθεί μαζί σου. Η Arsenal και η City μεσοεπιθετικά είναι κοψοτεχνήματα. Είναι ξέρω εγώ τι να σου πω. Φανταστικές ομάδες. Είναι φανταστικές ομάδες. Τώρα για τη Liverpool θα σκάσει. Η Liverpool εφόσον έχει πάρει και αλλάζει τα χαφ της με rotation, νομίζω ότι καλό θα της κάνει να αποκλειστεί από το Champions League. Γιατί δεν μπορεί να κρατήσει ακόμα και με rotation στα χαφ αυτόν τον εξοντοτικό ρυθμό, εκτός και αν παίρνει κάποια φάρμακα και αρχίζουν και εξαπλώνονται ανάσκελα οι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσει ένα θεσμό. Και αυτό είναι το Champions League. Αυτό νομίζω. Δηλαδή, όσοι είναι Liverpoolίστες και δουν να χάνει η ομάδα του στο Champions League, νομίζω θα πρέπει να χαίρονται. Αυτό εκτιμώ εγώ. Είναι 30 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα, είναι πολλά. Θα το ρίξει το βάρος εκεί. Τα λέμε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Για αυτές όμως οι μεγάλες ομάδες δεν μπορεί τώρα να αφήσουν το Champions League και να πάνε για πρωτάθλημα. Ναι, κάποιο βάρος θα δώσουν. Και το πρωτάθλημα που θα το πάρεις, το παίρνεις για να παίξεις Champions League. Ναι. Έτσι δεν είναι. Φαίνεται όμως ότι εκεί το ρίξανε πολύ το βάρος εκεί πέρα. Μοιάζει λίγο με τον ΠΑΟΚ και Liverpool. Την Ευρώπη δεν θα τη δώσει πολύ βάρος. Μάλιστα. Εσύ που ρεύεσαι, φίλε, χλουτ που κάνεις, ναι. Ναι, γεια σας, γεια σας. Γεια σας, εσείς, ναι. Με τον ψυχίατρο θέλω να μιλήσω. Εδώ θα μιλήσετε, ναι. Ψυχίατρια, με ακούς? Ναι. Εδώ είναι. Με βάφτισαν στο όνομα του Θεού και της Παναγιάς, ο μάγος Χαλάστρας. Όχι, αυτός θέλει ειδική έννοια. Περιμένετε, ναι. Αν είμαι τρελός εγώ και εσείς τρελή, είστε παδί μου. Ναι, φυσικά εμείς λογικοί είμαστε. Εμένα ο γιατρός δεν με έκανε έννοια ακόμα. Εσύ χράζει το άτιμο θέσμια, στο αριστερό κολομέρι θέσμια για να συνέλθει. Ναι. Θέλει μια αριστερή, ναι. Πολύ βιάζεσαι. Εντάξει. Ναι. Κύριε ψυχίατρε. Μ' ακούτε? Ναι. Κουφός είναι. Έχω την έκτη αίσθηση. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε? Ποια είναι αυτή η αίσθηση? Ποια είναι η αίσθηση? Στέλνω την μπάλα στα δίχτυα με τη σκέψη μου.
Ναι, όλοι οι τεμπέληδες το έχουν αυτό. Να ξέρεις. Έλα ρε τώρα, σας παρακαλώ. Άμα το ρωτήσεις πόσα ένσημα έχεις, θα σου πει από το 88 έχω να κολλήσω. Περιμένετε. Ναι. Έχω πρόσκληση από τα Υπουργεία να πάω στην Αθήνα να αναλάβω σύμβουλος του ελληνικού κράτους. Δεν νομίζω θα πας χειρότερα από τους άλλους. Περιμένετε. Ναι. Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται. Ναι. Λοιπόν, κύριε ψυχίατρε. Το τελευταίο ένσημο πότε το κόλλησες? Σας παρακαλώ. Ως μάγος, ως μάγος. Εσείς οι μάγοι σε ποιο ταμείο ανήκετε? Μην με πολεμάτε. Ο Άρης δεν πάει καλά. Στην αρχή πήγαινε καλά, του βοηθούσε. Μετά μου δώσανε κάτι ιδέες να πούμε και... Η σκέψη σου τον έπαιγε πιο προς τα εκεί. Ναι. Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ θέλει να πάρει το πρωτάθλημα, έτσι? Ναι, θα, ναι, 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 ναι. Με ποιο τρόπο? Με στημένα παιχνίδια? Μ' ό,τι θέλεις. Μ' ό,τι θέλεις. Και τι έγινε μετά? Θα το πάρεις, αν σε νοιάζει, ο σκοπός θα γίνει στα μέσα. Τι με νοιάζει, τι με νοιάζει. Ο ΠΑΟΚ μου χρωστάει 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Εσένα? Τι, ναι. Ως μάγο δεν σε πλήρωσες, έχει στο άρθρο 44 να σε έβαλε, τι? Ναι. Πά, με τίποτα. Ναι. Θα βάλω μπρος τις μηχανές, ναι. Και Αθήνα θα πάω. Ναι. Θα πάρω την παρέα μου, ναι. Γιατί την αγαπάω. Εσύ είσαι μέσα στο ψηφοδέλτιο είσαι. Ναι. Λοιπόν, αν μου δώσεις έτσι λίγο χρόνο, ναι. Για να πω έτσι χιουμοριστικά, θα ανακρίνω όλους τους ανακριτές. Ειδικά σε όλους τους δικαστές, ναι. Θα κάνω τους τρελούς λογικούς, ναι. Τους λογικούς τρελούς, τις γυναίκες άνδρες και τους άνδρες γυναίκες, τα μεμίγκερ λεντάρια και τα λεντάρια μυριμίγκερ. Περίμενε. Φύγε. Γιατρέ, τι φάρμακο θέλει αυτός? Θέλει η συνεδρία, θέλει. Θέλει μια μικρή. Θέλει σαν τον φίλο μας τον Αλέξανδρο λίγο. Εγώ νομίζω ο Αλέξανδρος καλύτερα πάει. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έλα. Έλα φίλε. Έλα. Ναι. Παγκούς. Σ' ακούω, λέγε. Τι γίνεσαι? Καλά. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Γιατί χρόνια πολλά, τι έγινε? Ένα Χριστούγεννα είχαμε. Γεννήθηκε ο κομμουνιστής Χριστός μας. Οι κομμουνιστές δεν το πιστεύουν. Ο κόκκινος, πού είναι ο κόκκινος? Καταβροχθίζει, κατασπαράζει ο Γαργαντούιας. Κατασπαράζει. Το Χριστούγεννα έμπλεξε. Εντάξει. Εντάξει, λίγο παραπάνω ποτό, λίγο παραπάνω φαΐ, τσιγάρο λίγο παραπάνω. Ο Λουτσέσκου πώς το βλέπει το Λουτσέσκου? Να σε πω. Ναι. Ο Λουτσέσκου θα μείνει του χρόνου, πιστεύεις? Όχι. Όχι, ε. Εγώ στη θέση του θα φεύγα. Άμα πάρει double. Θα φεύγα. Γιατί? Μετά από το πρωτάθλημα να μείνει η εικόνα του πρωταθλητή. Ο άλλος θα έχει το ζόρι μετά. Θα φεύγα. Άρα λες του χρόνου δεν θα έχει ανάλογη πορεία ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι με τον κύριο Σαββίδη θα έχει ανάλογη πορεία, αλλά και οι άλλοι θα ενισχυθούν. Οπότε θα φεύγα. Τους έπιασα στον ύπνο. Ποιον θα ήθελα να δει στον πάγκο? Άμα φύγει θα τον πάρουμε στον πηγιόν. Ποιον θα ήθελα να δω στον πάγκο? Ναι. Το Βεγγέρ. Να δούμε λίγο μπάλα. Ας μην πάρει ποτέ. Για χαρά! Επόμενος. Κάποιο που να δούμε λίγο μπάλα. Του Κονσεϊσάου. Του Κονσεϊσάου καλός. Mm. Προσέχει και άμυνα. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Τον Κονσέισαο θα ήθελα να το δω στον ΠΑΟΚ. Σωστά μιλάει ο κύριος Κάζης. Έλα φίλε. Εσύ που βαριανασένεις φίλε. Έλα. Εσύ φίλε που βαριανασένεις. Πάμε επόμενος. Ναι. Παρακαλώ, μ' ακούτε? Σας ακούμε. Ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο καθηγητή. Το κατάλαβα. Μπράβο. Ναι. Μεσολάβησαν βέβαια διάφορα τηλεφωνήματα. Με έχουν αποσυντονίσει. Με έχουν αποσυντονίσει. Αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που θέλω θα το πω. Ναι, να το πείτε. Και σε εσάς βέβαια κύριε Ραπτόπουλο. Καλά. Το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι δεδομένο. Ναι. Διότι δεν θα κεγόταν τόσο να πούμε εμείς το ναι. Ναι. Κάποια σημασία είχε κι αυτό. Θα περάσουν κάποιοι αγωγοί, θα περάσουν κάποιοι από κάτω. Το όνομα της Μακεδονίας έχει να κάνει με το εμπορικό κομμάτι, έχω την εντύπωση. Τότε ναι. Γιατί εμείς να πούμε ναι, δεν το ξέραμε δηλαδή τι νόημα είχε. Γιατί είτε πεις ναι είτε όχι, ποιος θα σε υπολογίσει εσένα. Α, μπράβο, αυτό είναι. Αυτό λέω κι εγώ, ναι. Κύριε καθηγητά, εμείς τι ανάγκη από τι φάρμακα έχουμε? Ο γιατρός θα σου πει, ο γιατρός. Πόσο ετών είστε κυρία μου, πόσο ετών είστε? 150. Και για εσάς θα υπάρχει φάρμακο? Είναι μια χαρά, την ξέρω. Δεν υπάρχει. Ναι, την ξέρεις? Βέβαια. Ναι. Το τυρί έχουμε. Πανέξυπνη. Είναι καλή. Εξαιρετική, εξαιρετική. Να είστε καλά. Καλή τι? Χρονιά. Ούτε 50 χρονών δεν είναι. Ούτε 50 χρονών είναι. Η γρή είναι από κάτω ακόμα. Μάλιστα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Η διάθεσή της. Μάλιστα, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλά, είναι πελάτης σας, γιατρέ? Όχι, όχι. Φίλοι μου. Φίλοι. Νόμιζα ήταν
κάνανε συνεδρία. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Παλιά φίλοι σας, κάτω από 50, ύποπτα μας τα λέτε για τρέχα. Όχι, όχι, δεν. Και ο άντρας φίλος μου. Κι αυτός. Εκεί γίνονται τα. Πώς τα λέει. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, αυτό που λέει. Μάλιστα. Είμαι από Πολύμηλο, Κοζάνη, ξέρεις τον Πολύμηλο. Έρχομαι εκεί κάθε χρόνο, κάθε Μάιο. Το ξέρω, ο Γιώργο είναι ο πατέρας του Γιώργου μου εδώ. Ωραίες πατάτες έχει εκεί, ωραίο κρέας έχει, ωραίες σούπες έχει εκεί. Ο πατέρας, ρε, ο Γιώργο που έρχεσαι εκεί. Ναι. Το Γιώργο το θυμάσαι εκεί που έρχεσαι. Πώς δεν το θυμάμαι, και αυτές που χορεύουν θυμάμαι και τα πάντα όλα. Είμαι ο πατέρας σου. Ναι. Γιατί το παίζεις έτσι άθεος και κακός, ρε. Κακός είναι άθεος. Εσείς είστε χριστιανοί, καλοί είστε. Αφού είσαι καλό παιδί, ρε, γιατί το παίζεις κακός και άθεος και αντιπαοξής και αντιαριανός. Και αντισκουλίκι και ό,τι θες, γιατί το παίζεις έτσι. Μα έτσι είμαι, ρε φίλε, δεν το παίζω. Εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Αφού σε ξέρω, σε καλό παιδί. Καλός άνθρωπος είμαι. Μη μου χαλάς το προφίλ, ρε φίλε. Μη μου χαλάς το προφίλ. Για εκκλησία, για παπά θα σε πάμε, ρε. Εγώ? Ναι. Άμα να οικονομήσουμε να γίνουμε, ρε φίλε, γιατί όχι. Να οικονομήσουμε, να βάλουμε πάνω. Πάνω ζωτό. Οι παπάδες, φίλε, είναι καλοί. Θέλουν να αφήνουν χείρα για χείρα. Εδώ στην παλιά Καστανιά πάνω έχω ταβέρνα. Άμα θα έρθει εδώ πάνω, θα σε βάλω εδώ στην εκκλησία δίπλα. Ναι. Να αφήσω και ένα μουσί εκεί. Για χαρά. Εδώ γίνανε παπάδες άλλοι και άλλοι. Γιατί να μην γίνω εγώ. Θα πάρουμε πρωτάθλημα, ρε. Θα το πάρετε, μωρέ, θα το πάρετε το πρωτάθλημα. Το... Σίγουρα. 100%. Τι, θα καρείτε σε μια φορά. Να σιχάσω δηλαδή, να κοιμάμαι ήσυχος. Να κοιμάσαι ήσυχος και να γουστάρεις που κλαίνει κάτω και φωνάζουν και βγάζουν αιμορροίδες και. Ναι. Είναι επικίνδυνη πάλι, θα πέσουν ματωμένοι κάτω. Τι φοβάσαι, ρε, αυτό το σύνδρομο του Παοξή, το φόβο και το κλάμα, ρε, εκεί στον Πολύμηλο. Θα το πάρεις, ρε, και θα δικήσεις και τον αντίπαλο και μπάλα θα παίξεις. Ωραία, και τσαμπουκά θα πουλήσεις και με την αστυνομία θα γίνεις φίλος και με τους δικαστές. Θέλω και όλα θα τα κάνεις, να πούμε. Θέλω να κερδίσω τον Ολυμπιακό με ένα πέναλτι έξω από την περιοχή, ρε. Το ξέρω ότι το DNA σου, βρε, παλιάνθρωποι, ότι είναι ίσο με τον Ολυμπιακό. Το ξέρω. Είναι γουστάρουνε τι. Αυτό είναι ψυχολογική αυτή. Για να το ερμηνεύσει ο γιατρός. Θέλει ο Παοξής, ο κατατρεγμένος, ο Καζαντζηδικός, να πάρει ένα πέναλτι όπως τα έπαιρνε ο Ολυμπιακός για να γουστάρει. Να αγκαλιάσει η ψυχή του. Θα φάει η ψυχή του από αυτό. Θα φάει. Θα φάει. Αυτοί που το πιστεύουν αυτό θα φάνε. Θα φάει. Θα φάει. Εγώ δεν γουστάρω πάνω μπέλτι, να το πάρω με μπέλτι. Εσύ έχει άλλη ψυχή. Εδώ και το Βιερίνι το κάνω σύριαλ, α πούμε. Σύριαλ. Στον Πολύμηλο κανονίστε την πορεία σας. Έρχομαι το Μάιο και θα τα πούμε καλά. Διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, πώς αναλύσαμε, ψυχιατρικά αναλύσαμε. ΠΑΟΚ αναλύσαμε. Αν και στο ΠΑΟΚ δεν μας τα έπεσε όλα, γιατί πρέπει να κρατήσει και κάποια στεγανά, έτσι δεν αφήσει γενική συνέλευση. Τα χοντρά χοντρά τα είπες πάντως κάποια στιγμή. Λοιπόν, την Κοντζάλεβα πώς την είδες? Α, είναι η μοναδική. Ναι. Η οποία σε κάθε γενική συνέλευση είναι παρούσα. Είναι παρούσα, Κάθε φορά. Και ο Γκαγκάτσης, ο Μάκης εκεί. Ο Γκάτσης υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά. Υποχρεωτικά, γιατί είναι εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τώρα εσύ που έχει δει τρελούς λογικούς. Άλλο δεν έχω δει εκεί μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Είναι ο δικηγόρος. Ναι. Ο Μπίρδας. Όχι, ο Μπίρδας είναι στην Αθήνα. Πώς το λένε τον Μαυρομάτης. Μαυρομάτης. Ο Μαυρομάτης, που είναι πάντα ένα ευγενικό παιδί και πολύ καλό. Ναι. Ο Γκαγκάτσης. Και η Γκοντζάρβα. Αυτή είναι από την κοτσού. Ναι. Η Γκοντζάρβα μπορεί και να μην είναι. Την Γκοντζάρβα πώς την κόβεις? Την κόβω σαν γυναίκα πανέξυπνη. Ναι. Η οποία μου λένε ότι ξέρει και ότι καταλαβαίνει και πολύ καλά τα ελληνικά. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει, σαν τον Μπάγκεβιτς. Γιατί είναι τώρα 4-5 χρόνια εδώ. Ναι. Ναι. Εκείνο που με κάνει εντύπωση είναι ο προπονητής, γιατί δεν μιλάει ελληνικά. Ο οποίος ήταν 3 χρόνια στην Ευθύν, στην Ξάνθη και 2 χρόνια εδώ στον Πάο. Ρουμάνος είναι επάγγελμα. Ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα. Δεν τους γουστάρω πολύ. Καλά, εντάξει. Δεν τους πάω τους Ρουμάνους τώρα, πολύ, ναι, να ξέρεις. Κοίταξε να σου πω τώρα. Σαν φυσιογνωμίες, κλεφτράκια είναι. Καταπιεσμένοι είναι. Αυτό είναι. Όταν, δεν είναι δηλαδή ευρωπαϊκή άβρα να έχει, να πούμε. Όταν ήμουν στη Γαλλία. Το βλέπεις ότι καταπιεσμένος 4-4-2 μόνιμα και δεν αλλάζει, δεν κάνει. Είχα γνωρίσει κάτι Ρουμάνους γιατρούς. Μου είπαν μετά όταν γνωριστήκαμε ότι είχα την εντύπωση ότι εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε κλέφτες. Ναι. Μας θεωρούσαν κλέφτες. Άδικο είχανε. Δεν ξέρω. Επειδή είπες τώρα και εσύ ότι οι Ρουμάνοι είναι κλέφτες. Και τι. Κοίταξε αυτά τώρα. Έλληνας, Ιουκοσλάβος, Αλβανός, Ρουμάνος, κλεφταράδες. Ναι, κοίταξε τώρα. Μην το γενικεύουμε. Τι μην το γενικεύουμε. Μην το γενικεύουμε. Κλεφταράδες, τι.
Τι είναι. Βαλκάνοι. Πεινασμένα μάτια. Σε όλα τα κράτη υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι. Γενικά λέω. Εμείς οι Ιουγκοσλάβοι, οι Ρουμάνοι, οι Αλβανοί. Πεινασμένα μάτια. Πεινασμένα. Εμείς γιατί είμαστε πεινασμένοι. Πεινασμένα μάτια. Τόσα χρόνια χορτασμένοι. Παραχορτάσαμε. Το μάτι, το πεινασμένο, όσο και αν φάει, πεινασμένο θα είναι. Αυτή την εντύπωση έχω εγώ. Πεινασμένα μάτια είμαστε. Έτσι νομίζω εγώ. Μπορώ να κάνω λάθος. Εσύ από ό,τι βλέπεις εδώ γύρω σου είναι πεινασμένοι. Σα μάτια. Και όχι, δεν λέω τώρα. Και στα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο πεινασμένοι. Στην προσωπική μου ζωή έχω ένα 15% φίλους, γνωστούς, συγγενείς κτλ. Ένα 15% ο οποίο είναι χορτάτο το μάτι. Μπορεί να μην είναι πλούσιοι, μπορεί να είναι φτωχοί. Μπορεί... Και ένα 85% λιμοτάγαρα. Το 85% είναι λιμοτάγαρα. Στο λέω εγώ. Και φαίνεται και ο άνθρωπος στη συναλλαγή του. Ο άνδρας, ειδικά ο άνδρας, και από τη γυναίκα δεν έχω και απέτηση. Ο άνδρας στη συναλλαγή πρέπει να είναι σωστός. Για ένα που γούσταρα τον πατέρα μου, είτε στραβή συναλλαγή, είτε ύποπτη συναλλαγή, τη συναλλαγή ήταν σωστός. Το πάρε δώσε. Όλοι οι άλλοι που γνώρισαν ήταν λιμοτάγρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Στη συναλλαγή φαίνεται. Στο κυμπαρλίκι του, στο φάκελο. Πάντως ο Λουτσέσκο φαίνεται χορτάτος. Γιατί, φαίνεται χορτάτος. Ναι, γιατί και ο πατέρας έχουν λεφτά. Έχουν λεφτά, τα κάνανε τα λεφτά τότε με τον Τσαουσέσκο. Πήδωσαν την φουγκαριάρα την Κομανέτση εκεί πέρα, τη βιάζανε. Και αυτοί περνούσαν καλά. Γι' αυτό δεν το γουστάρω πολύ. Και πολιτικά, αν θέλεις. Πάμε στον κόσμο, ναι, μάλιστα. Στη χούντα του Τσαουσέσκου περνούσε καλά. Δηλαδή, σαν να λες ότι στη χούντα του Πατακού περνούσαμε εμείς καλά. Αν περνούσαμε καλά, είμαστε κατάπτυστοι. Αυτό τότε θα το πει. Έτσι. Έτσι είναι. Για πώς θα γίνει, δηλαδή. Έλα, φίλε, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλώς τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε. Ακόμα καλά, όρθιοι είμαστε. Λοιπόν, ο Γαπτόπουλας κάνει μια ερώτηση. Μάλιστα. Πασχαλάκη ή Ρέι. Και το γιατί θέλω να πει. Πασχαλάκη 100%. Γιατί? Πιο σωματικά προσόντα, πιο έκρηξη, πιο ρυψοκίνδυνος, πιο τρελός, ο άλλος τεχνικά, έχει μια... Τεχνικά, ναι, τεχνικά είχε κάποια προβλήματα στο πίσω δοκάρι στην έξοδο ο Πασχαλάκης, το βελτίωσε, φέτος. Το βελτίωσε φέτος, δηλαδή κάποιες άστοχες εξόδους, οι οποίες είχαν να κάνουν με την όχι συνεχή ροή του στα παιχνίδια τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ο Πασχαλάκης από τα 22 στα 27, αν είχε 60 παιχνίδια παραπάνω ή 50 παιχνίδια παραπάνω, δεν θα το είχε αυτό το πρόβλημα. Είχε ένα πρόβλημα στην αίσθηση του χώρου και του χρόνου στο πίσω δοκάρι. Είδα ότι το βελτίωσε. Και ο άλλος είναι πολύ συντηρητικός. Με τα πόδια είναι καλύτερος ο άλλος. Ο άλλος είναι με τα πόδια. Ναι, σωστό. Σωστό. Ο άλλος κοίταξε, ναι. Ξέρεις γιατί τώρα αυτό. Ναι. Γιατί και στην προηγούμενη εκπομπή, ρε παιδάκι μου, με το ζαρί και αυτά, ναι. Βγάλανε ρε παιδάκι μου το ρε γενικά και ο κόσμος τον υποτιμήσανε. Για μένα τεχνικά είναι 9 επίπεδα πάνω από το Πασχαλάκη. Για εμένα. Ο τερματοφύλακας πρέπει... Πόσο πολύ έχει φάει ο Πασχαλάκης από κλειστή γωνία φέτος. Στην Τζέλση έφαγε από την κλειστή γωνία, αλλά με εκτελέσεις εκπληκτικές και από κοντινή απόσταση. Ναι. Πόσες φορές έχει δώσει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στον επιθετικό της ομάδας. Με τα πόδια ή με την έξοδο. Ναι. Γενικά ρε παιδάκι μου ότι μου φαίνεται ότι γίνεται λίγο εντυπωσιακός, κατάλαβες. Αυτό χάρι. Είναι ένα κουσούρι του ότι θέλει να δείξει, ναι. Θέλει να δείξει παραπάνω και να δώσει θέαμα. Ναι. Απλώς αυτό ρε παιδάκι μου, να μην βγαίνει γιατί... Το κουσούρι. Διορθώσει, ναι, το έχει αυτό. Αλλά το πίσω δοκάρι που έχει φάει γκολ, εμένα δεν με πειράζει να φάει από κλειστή γωνία αν είναι από κοντινή απόσταση. Δηλαδή από τη μικρή περιοχή τρώει κλειστή ο γκολ στην Τζέλση. Δεν το δίνω ευθύνη εγώ. Από τα 7-8 μέτρα, άμα φάει. Δεν το δίνω ευθύνη. Ή το άλλο το σουτ που έγινε που πάει να κάνει την κίνηση με το ανάποδο πόδι και το 90% τα σουτ πάνε στην απέναντι γωνία και το κάνει στην κλειστή. Εκεί έχει μια σχετική ευθύνη, αλλά πάλι δεν του δίνω. Εγώ του δίνω ευθύνη όταν στο πίσω δοκάρι χάνει την έξοδο. Το θεωρώ απαράδεκτο εκείνο το κομμάτι. Όπως το Μάς με τη Λάρισα. Όπως το Μάς με τη Λάρισα. Αυτό το κομμάτι. Όπως το Μάς με τη Βασιλεία. Ναι. Το θυμάσαι τη Βασιλεία. Φυσικά. Στο πρώτο δοκάρι. Στο πρώτο δοκάρι. Και εκεί ήταν παρομοιότυπα γκολ. Ναι. Το ένα ψωμί δοκάρι, το άλλο στο δοκάρι με σέντρε. Κακή συνεννόηση με τον αμυντικό. Σε μια φορά με τον Κράσπο, στην άλλη με τον Βαρέλα και φαγητό. Κάποια στιγμή, σωστά μιλάω φίλος, ο Πασχαλάκης έδειξε με τις εξόδους που δεν έπιανε την μπάλα να την μπλοκάρει, ότι έδειχνε ότι δεν είναι καλά. Μας έδειχνε ότι δεν είμαι πολύ καλά. Έδειχνε και στην ομάδα γενικότερα ότι δεν είμαι πολύ καλά. Τα λέμε. Πολύ καλά. Καλή τερματοφύλακες και οι δύο ΠΑΟΚ, νομίζω εκεί δεν έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι. Τις λεπτομέρειες θα τις πούμε. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Ο γιατρός τι κάνει εκείνο ακόμη, την παλεύει. Ο κτηνίατρος έφυγε, πήγε στο Ριβένιο. Ήθελα να του κάνω ερώτηση, γιατρό. Τι ήθελε να του κάνει, σε ακούει στον δρόμο. Σχετικά με την περίπτωσή σου. Πώς το πες? Σχετικά με την περίπτωσή σου, λέω. Το κτηνίατρο ή το ψυχίατρο θες να ρωτήσεις? Το ψυχίατρο, το κτηνίατρο τι να ρωτήσεις. Άλλος δεν είναι καν γιατρός, εντάξει. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι γιατρός, ένα λεπτό, τι σας έβγαλε. Με 19 και μισό μπήκε, μην το λες. Λοιπόν, γιατρέ μου. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο ραπ έχει υψηλή αίσθηση δικαίου μέσα του.
αλλά έχει απογοητευτεί πολύ από την πραγματικότητα. Του ευχηθεί πιο παλιά τώρα τελευταία, θυμάται και αυτός. Να εστιάζει στο τι θα έπρεπε να γίνει για να αρχίσει λίγο να ξεφεύγει από αυτή την απογοήτευση. Για αυτό του γίνει ο αρνητισμός μετά Χριστούγεννα με τις γιορτές να το σκρούτσι κάνει. τι λες γι' αυτό σαν και ψυχολόγος. Μιλάει θεωρητικά να σκέφτομαι. Ναι. Τι θα έπρεπε να γίνει. Για να απογοητεύουμε περισσότερο μετά. Κατάλαβες. Εντάξει. Ξέρει τι κάνει. Εστιάζει πολύ στο πώς είναι τα πράγματα και η μίζα και η ίτρικα και... μα αυτή είναι η δουλειά του, έτσι η ακροματικότητα έτσι γίνει. Θα πάψει κάποια στιγμή να τον καλύψει την πραγματικότητα, θα αρχίσει να ψάχνει άλλα, γι' αυτό... Να ψάχνω την νεράιδα του παραμυθιού. Εντάξει. Κοίταξε τώρα, εγώ αυτό που είπα, συζητούσα τώρα με ένα φίλο μου στο ενδιάμεσο, ένα προσωπικό μου παιδικό μου φίλο. Λέει τα παιδιά, λέει, δεν πρέπει να τα αφήνουμε λέει, τη φαντασία τους να μην οριάζει, λέει, να φαντάζονται κτλ. Εγώ λέω διαφωνώ. Τα παιδιά θα του πούμε για την Εράιδα του παραμυθιού κτλ. Αλλά θα το παραφορτώνουμε με αυτούς τους Άι Βασίλειδες, τους Αγίους και τις θρησκείες και θα κάνουμε τα παιδιά από την αρχή να τρώνε εύκολα το παραμύθι. Δηλαδή οι άνθρωποι θα πρέπει να εκπαιδεύονται. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι άνθρωποι θα πρέπει να εκπαιδεύονται από μωρά να μην τρώμε εύκολα το παραμύθι. Τώρα τα παιδιά δεν τρώνε παραμύθια. Δεν τρώνε το παραμύθι. Να είσαι καλά. Να μην τρώνε. Τώρα δεν τα τρώνε το παραμύθι. Δεν τα τρώνε. Τώρα είναι πανέξυπνοι. Είδα ένα παιδάκι τώρα 7 χρονών εγώ. Είχε πιάσει το κινητό, ζύρι, έμπαινε, έκανε μουσικές κτλ. 7 χρονών. Και λέω τη μαμά του. Λέω δεν φοβάσαι ραδιενέργεια. Μα λέει δεν μιλάει. Μα είναι ενώ στο μισό μέτρο. Λέω δεν φοβάσαι ραδιενέργεια. Λέω δεν έχει ακούσει λέω του καθηγητέ πανεπιστημίου που είναι χέστες. Και εγώ όταν του ρωτάνε αν υπάρχουν στα κινητά ραδιενέργεια λένε δεν ξέρουμε ακόμα. Ξέρουνε, λέω, πιστεύω, αλλά είναι χέστες. Λέει, έτσι είπα στην κοπέλα, δεν το υιοθετώ. Έτσι είπα σε αυτήν για να την τρομάξω. Δεν υιοθετώ ότι είναι χέστες, είναι καλοί άνθρωποι. Είπα όμως την κοπέλα εγώ. Λέω, αυτή είναι χέστες, κυρία μου, λέω κτλ. Λέει, τι να σας πω, λέει, κύριε Ραπτόπουλε, μπορεί να έχετε και δίκιο, λέει. Πάμε. Επόμενη γραμμή, μάλιστα. Ραπτόπουλε. Ναι, φίλε. Πες μου λίγο, τι έχει περισσότερες πιθανότητες, να γίνεις εσύ αρχιμανδρίτης ή να διαδεχτεί το Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ ο Μουρίνιο. Αν δεν τον έχει κλείσει, βέβαια. Είμαι άλλη μεγάλη ομάδα της πόλης, ο Παπαναστασιακός. Θα γίνω εγώ αρχιμανδρίτης, πιο πιθανό είναι ρε φίλε. Εγώ δεν θέλω να κερδίσω κανένα πέναλτι με τον πρωταθλητή των κλεμμένων πρωταθλημάτων. Θα αγκαλιάσει η ψυχή του Αλουλού. Στάσου, θα γουστάρει για να του πει, κοίταξε πώς νιώθεις. Έτσι ένιωθα κι εγώ. Μόνο που αυτός ένιωθε έτσι, αλλά δεν διεκδικούσε πρωτάθλημα. Ναι. Αυτό που λέει, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Ναι. Με τους κάτω του μότο, εμένα έτσι μ' αρέσει να τα παίρνω. Εγώ θέλω να ρωτήσω για τον καθηγητή μια ερώτηση. Να μας εξηγήσει αν θα πιάσει ξανά κρίση πανικού τους κόκκινους παίχτες φέτος όταν θα έρθουν στην Τούμπα. Όταν θα έρθουν, ναι. Και τι θα γίνει στην Τούμπα φέτος. Και τον όταν θα έρθει ο πρωταθλητής των κλεμμένων πρωταθλημάτων και τον Μάιο όταν θα σηκώσουμε τον Ντάμπλ και δεν θα υπάρχει Τούμπα γιατί είναι δικό μας το γήπεδο και το καίμε ό,τι ώρα θέλουμε. Ωπα, είσαι σίγουρος ότι θα πάρουν τον Ντάμπλ. Μα κάνει δηλαδή. Εμείς είμαστε η αντίδραση. Και άμα δεν θέλουν να τη βλέπουν, καλό είναι να μην κάνουν τα έσχη που κάνουν 40 χρόνια. Αλλά κάποιος έπρεπε να τους λέει να κοιταχτούν στον καθρέφτη. Και εμείς είμαστε το μεγαλύτερο οπαδικό κίνημα. Και πάντα θα τους θυμίζουμε το πόσο κάλπικοι είναι. Όπως πέρυσι η ΑΕΚ, που η ΑΕΚ δεν είναι και αθώα, γιατί μας έχει κλέψει κι άλλα πράγματα, έτσι. Και εγώ λέω ότι στο γήπεδο θα πρέπει να υπάρχουν αυτά, πώς θα λένε, ταμπλό αυτά που να λένε φύγετε. Φύγετε. Για τους Ολυμπιακούς, στο σωμάτι με τον Ολυμπιακό. Μα το μόνο, το καλύτερο που έχουν να κάνουν μην είναι να πλέον. Έτσι, στο ειρωνικό δηλαδή. Στην παρουσία του ότι εγώ δεν χάνω ποτέ και κερδίζω με οποιοδήποτε τρόπο και όλους σας κοιτάω υπεροπτικά, ας πούμε, για να μην πω τίποτα πιο βαρύ, χρονιάρες μέρες. Ναι, για να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες τότε που θα παίξουμε. Πάνω σε αυτή η αναβολή του πρωταθλήματος μας βοήθησε λίγο. Πολύ νομίζω. Ήταν πολύ κουρασμένος Πέλκας, Βιερίνια και. Όχι, θέλω, και να, πω, θέλω να πω και το ότι δεν μπήκε εμβόλυμη 15η και πήγε κανονικά. Πέρασε με ψηφοφορία και ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε και εκεί. 13-3. 13-3 είχασε ο Ολυμπιακός. Λέει και, κάτι αυτό, ε. Βέβαια, και μας βοηθάει γιατί παίζουμε τώρα με τον Ολυμπιακό, πήγε μια εβδομάδα πίσω και παίζουμε στα δύο ευρωπαϊκά του. Εδώ και έξω. Και αυτό είναι καλό. Ξέρω πω και η ισοπαλία σε βολεύει εδώ μέσα. Άνετα. Ναι, αλλά δεν θα ήθελα, ας πούμε. Θα ήθελα αυτό το. Δηλαδή, οπωσδήποτε πέρσι ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση εμείς συγκριτικά με αυτούς. Τώρα δεν ξέρω καλά, πέρσι αν παίζανε αυτοί, 4-0 ναι, θα κάνανε. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο και
για να μην ξεφτυλιστούν, ναι, 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 κάναν ακριβώς, όλο αυτό το σκηνικό. Πέρσι ήταν πολύ δυσάρεστη η θέση του, αν μπαίναν στον αγωνιστικό χώρο ο Ολυμπιακός. Για πολλά γκολ ήταν εκείνο το χρονικό διάστημα. 30.000 κόσμος να φύγει τώρα και να περιμένει 2 ώρες, 3 ώρες εκεί είναι δηλαδή, η δράμα. Ο Ολυμπιακός εκεί γλίτωσε από συντριβή. Ναι. Και επικοινωνιακά τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε. Ναι. Τη γλίτωσε. Αν και δεν πήρε πρωτάθλημα, τη γλίτωσε εκείνη τη στιγμή πάρα πολύ. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι. Κωστή, ο Στέλιος, ο Χανιώτης μου, δεν γίνεται. Πανά θεμάσαι. Λέγε. Γρηγόρη. Τσιγκουναρά, τι Γρηγόρη, ο Γρηγόρης δεν είναι εδώ. Είπαμε, έπαθες 7 εγκεφαλικά, μην μου ξεκινάς από το πρώτο λεπτό. Μην μου το κάνεις αυτό τώρα, ναι. Ο γιατρός θα το πω. Ναι, ακούει. Γιατρέ. Ναι, ναι. Εγώ είμαι εγκεφαλικό. Εγώ δεν έπεσα, ήμουνα σκέψης. Γιατί δεν μου αρέσει η αυτός μου. Πάρ' το πάλι, δεν το καταλάβαμε ξανά άλλη μια φορά. Ότι. Ο γιατρός σας πω. Γιατί που ήμουν εγκεφαλικό, δεν έπεσα που ήμουν εγκεφαλικό. Δεν έπεσα, ήμουν σκέψεις. Ναι. Τι είτε, καταλάβες. Δεν μ' αρέσει αυτός μου, κατάλαβες. Και έχω ψυχολόγο τώρα εγώ. Ψυχολόγο έχεις. Καλά. Τι να το κάνεις ο ψυχολόγο, ρε. Έχεις ολόκληρο ξενοδοχείο, παίρνεις τα λεφτά. Τι ψυχολόγο. Άσε ρε τώρα, μια χαρά είσαι. Κοίτα τώρα. Τι ανάγκη έχεις. Είμαι καλά, πάρα πολύ καλά. Γιατί περπατάς, εικόνεσαι, βαδίζεις. Έχεις ένα πρόβλημα στην ομιλία. Έχω. Καλά, είμαι καλά. Λοιπόν. Ρε, περπατάς, εικόνεσαι, μια χαρά είσαι, μου είπες. Λες όλα. Τώρα λίγο την ομιλία. Σιγά, να και ο κόκκινος που δεν έπαθε άμα την ομιλία δεν έχει θέμα. Μόνο αυτό, ναι. Γιατί δεν ήμουνα, ήμουνα με το Βάρκα, ήμουνα 2, 3, 4 ώρες, οπότε δεν ήμουνα εγχείρηση, γιατί μπορούμε 2 ώρες να πάρει. Πριν δηλαδή το πάθεις, έχεις πολλή ώρα με τη Βάρκα. Ναι, που είμαι εγκεφαλικό, ναι, οπότε δεν μπορώ να πάω. Αλλά δεν πηδούσες δηλαδή, άμα πας και καβαλάς τη Βάρκα δεν πηδάς γυναίκα. Έτσι δεν είναι. Όχι, δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα να πάω να εγχείρηση. Γιατί να κάνεις εγχείρηση, για ποιο λόγο να κάνεις εγχείρηση. Όχι, γι' αυτό δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί άμα κάνεις εγχείρηση θα μπορείς να μιλήσεις. Μήπως γνώσου χειρότερο από την εγχείρηση. Άσε ρε, τρελός ρε, μια χαρά είσαι. Και που μιλάς τον πελά σου βρίσκεις. Δεν βλέπεις εμένα την που... Βρε και εγώ που μιλάω, ένα κάρο πρόστιμα έχω φάει. Καλύτερα που δεν μιλάς. Άστο να πάει στο διάλογο. Τον πελά σου βρίσκεις. Ήμουνα καλός λέγιν, καταλάβες. Και εγώ που ήμουν καλός λέγιν, τι κατάφερα. Ένα κόρτο που έχω 20 χρόνια. Άσε ρε, μια χαρά είσαι. Ήμουνα συνταγματικό. Ήμουν ο πρώτος σε Ελλάδα. Το δεξί σου χέρι πιάνει καλά? Όχι, όλα είμαι καλά. Το δεξί είναι όπως όλα, το αριστερό? Όχι. Το δεξί είναι όπως όλα, το αριστερό? Εγώ το αριστερό μου δεν πιάνει το δεξί. Όχι. Στο δεξί δεν μπορώ να καταλάβω με το εάν θα είναι φωτιά, ούτε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Όμως το δεξί ήμουν εντάξει. Μόνο αυτό έχω πρόβλημα. Τίποτα άλλο. Άντε να έρθουμε εκεί από την Κρήτη. Ρε εσύ κουφάλα, θα μας δάσεις κανένα δωμάτιο στην Κρήτη να έρθουμε εκεί πέρα καμιά εβδομάδα. Σφιχτό κολος είσαι. Ναι. Γιατί μ' αρέσει εσένα, είσαι κορυφαίος. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν είσαι Έλληνας, καταλάβες. Δεν ξέρεις οθοποιία. Ναι. Ακούς, Κωστή, ούτε οθοποιία, ούτε δεν ξέρεις. Οι Έλληνες ξέρουν, είναι κλέφτες. Εσύ δεν ξέρεις καθόλου. Εάν είσαι κλέφτης, θα είσαι ο πρώτος μπούφος. Το ξέρεις. Γι' αυτό μ' αρέσει. Μ' αρέσει, σ' αρέσει που είμαι μπούφος. Φύγε, επόμενη γραμμή. Έπαθε εγκεφαλικό στα κέντρα του λόγου αυτός. Στα κέντρα? Στα κέντρα του λόγου. Τι θα πει αυτό δηλαδή? Στο αριστερό ημισφαίρο είναι τα κέντρα του λόγου που μιλάμε και κατανοούμε αυτά που λέει. Αυτός κατανοεί, δυσκολεύεται να μιλήσει. Κακό είναι. Και επειδή αυτό. Αυτά είναι αριστερά, όχι. Και επειδή αυτά είναι αριστερά, γι' αυτό δρώσει το δεξί χέρι αν πιάνει καλά και πολύ δεν. Α, το ανάποδο χέρι είναι. Χιαστά πάει, Μάλιστα. Αφού κοίταξε, αφού δεν είναι καθυλωμένος, μια χαρά. Ναι. Το εγκεφαλικό, εμείς σε καθίσει κάτω. Αυτό είναι το κακό. Μιλάει τώρα, βλέπεις, δεν έχει σημασία. Δεν πάει να μην μιλάει. Και εμείς που μιλάμε, τι καταλάβουμε. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Πάνω καταλαβαίνει τη λέξη. Μια χαρά. Τσικουναρά είναι λίγο. Εντάξει, καλό παιδί. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχετε. Να έχουμε. Δεν το βλέπω. Καταρχάς, να πούμε στο φίλο τον προηγούμενο, μιλάει πολύ καλύτερα από τον Τζακαλώτο, λίγο χειρότερα από τον Σεμίτη και πολύ καλύτερα από τον Γαπ. Να μην έχει πρόβλημα.
Είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Είναι μια χαρά. Το δεύτερο, γιατρέ, συγγνώμη, είπατε ψυχολόγος ή ψυχίατρος. 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 Πείτε λίγο στον κόσμο, επειδή αρκετοί μπερδεύονται, ποια είναι η διαφορά των ειδικοτήτων. Και ένα τελευταίο, ο Ραπτόπουλος με λογοτομή μπορούμε να κάνουμε κάτι. Να απαντήσω για αυτό. Να σας έχουμε καλή χρονιά. Okay. Να αρχίσουμε από το τελευταίο, ο Ραπτόπουλος δεν έχει ανάγκη από λογοτομή, αλλά ο ψυχίατρος είναι γιατρός, ενώ ο ψυχολόγος δεν είναι γιατρός. Ναι. Και γιατί να μην πηγαίνουν κατευθείαν να μιλάνε στον ψυχίατρο και πρέπει να περάσουν από τον ψυχολόγο να πούν τα θέματα τους, δηλαδή. Για ποιο λόγο να μην πάει στο κατευθείαν σκαλοπάτι το μεγάλο. Κοίταξε, κανονικά έτσι. Δηλαδή, εγώ, άμα έχω ένα θέμα ψυχολόγο, θα έρθω σε εσένα. Κανονικά έτσι πρέπει να γίνει. Και οπότε, α πούμε, πού βοηθάει ο ψυχολόγο στον ψυχίατρο, έτσι. Ναι. Ας πούμε, είναι λίγο παπατζίδες οι ψυχολόγοι. Όχι, δεν είναι. Όχι. Νομίζω ότι έχει κατάθλιψη, έτσι. Ναι. Πηγαίνει στον ψυχολόγο που σε κάνει ορισμένα τεστ, κάνει ορισμένα ερωτήματα και μάλιστα των απαντήσεων που δίνει. Φαίνεται η προσωπικότητά σου, το, αν έχει κατάθλιψη ή δεν έχει κατάθλιψη κλπ. Και αυτό το δίνει μετά στο ψυχίατρο και ο ψυχίατρος δίνει τα φάρμακα. Ναι. Ο ψυχολόγος δεν δίνει φάρμακα. Ναι. Ο ψυχολόγος δεν μπορεί να κάνει φάρμακα. Ναι. Μπορεί να κάνει μια συζήτηση, ας πούμε, να σε βοηθήσει λίγο κτλ. Κάτι ομοιοπαθητικά που δίνουν κάτι ψυχολόγοι, κακώς τα δίνουν. Κακώς. Ναι. Κακώς. Ναι. Μάλιστα, κακώς. Νίκο, κακώς. Επόμενη γραμμή. Εκείνος αυτός, ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οδηγός του. Του Κυψάβα. Μου πήρε και τηλέφωνο μια φορά, ήθελε κάτι. Εκ μέρους μου πήρε τηλέφωνο. Ναι, καλά έκανε, καλά έκανε. Ναι. Τον είπα, τον έδωσα, γιατί ήταν Σαββατοκύριακο. Ήθελε μια γνωμάτιση, δεν μπορούσε να γίνει. Εντάξει, ναι. Αλλά δεν ξέρω τι απέγινε τελικά. Αυτοί που χάνουν το προτάσμα θέλουν ψυχολόγο, ψυχίατρο θέλουν. Ναι. Έλα, φίλε, μάλιστα. Καλησπέρα. Καλώς τον. Καταρχάς θέλω να σε ρωτήσω πότε είναι το επόμενο καφέ, αυτό που κάνεις. Πρώτη φορά θέλω να έρθω. Τι καφέ? Αυτό που κάνεις μια. Τη μαρμίτα. Α, τους τρελούς που μαζεύω το ίδρυμα, ναι. Είναι Ανατολική Θράκης 12. Ναι, πότε. Τώρα αυτή τις βρωμογιορτές, τώρα αυτές δεν τις λέω βρωμογιορτές επαγγελματικά, κατά τα άλλα είναι πολύ καλές. Για τα παιδιά, για τους ανθρώπους είναι χαρούμενες, για τους επαγγελματίες, για κάποιους είναι καλές, για κάποιους δεν είναι καλές γιορτές. Το αποσύρω το βρωμογιορτές γιατί θα με μαλώσουν. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε, όχι, δεν θα κάνουμε. 7 του μηνός θα πάμε πάλι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ κάλεσα με αφορμή τον προηγούμενο φίλο, τον Παοκτσή, τον πολύ τρανό. Ναι. Πριν τηλέφωνο. Ναι. Για να πω ότι ας μην τόσο αισιόδοξος για τον double. Ναι. Γιατί αν είχα ένα center force στο μέσα του Καρεσκάκη θα τρώγε πεντάμπαλο. Και εγώ αν είχα 180 άλογα Θεσσαλονίκη, Αθήνα θα το έκανα σε 3 ώρες. Ας το αν, με το αν δεν θα ζούμε. Τώρα που θα έχω center force θα πάμε στην Τούμπα, θα ρίξω 2 μπαλάκια και θα φύγω. Και 3 να ρίξεις, δεν θα προλάβεις. Θα πάρεις το ηθικό κομμάτι, δεν θα προλάβεις να το πάρεις. Του χρόνου, δεν πειράζει. Δεν μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ 3 ήττες. Και εσύ να μην χάσεις πόντο. Ποιο θα πάρεις center for? Ποιο θα πάρεις? Δεν ξέρω. Θα δούμε. Μάμα δεν ξέρεις τότε. Πώς είσαι σίγουρος ότι θα σου βγει? Ο Βινίσιος δεν λέει το ρεπορτάζ από το καλοκαίρι, λέει ο Βινίσιος. Δεν ξέρω, παιδιά, θα δούμε. Ένα center for να βάζει το 1/3 των ευκαιριών που χάνουν οι δικοί μας. Και το κύπελο τουλάχιστον θα το πάρουμε τώρα για Ευρώπη, δεν ξέρω. Κύπελο, και Ευρώπη. Μάλιστα. Παρηγοριέται με το κύπελο. Καλό είναι το κύπελο. Βέβαια. Ναι. Πρώτο-τελευταίος για την χρονιά. Πρώτο-τελευταίος. Το, ναι. Το πρωτάθλημα είναι χαμένο. Πάει το πρωτάθλημα. Το πήρε ο Κοντός. Πάει. Το έβαλε στην τροπεοθήκη. Στο Μακεδονία. Γιατί είναι χαμένο. Λες πως απογοητεύονται. Είδες τη Μεσόγειο που είναι. Πάμε πρώτο-τελευταίος για σήμερα. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στο τελευταίο για σήμερα. Εσύ ο τελευταίος. Μάλιστα. Ψυχίατρια. Κλείσε το ράδιο να μην ακούγεται, να μην μικροφωνίζει. Και ρώτα τον καθηγητή ό,τι θέλεις. Ψυχέδε. Ναι. Αν ακούει νύχτα, πέστης ότι είμαι ο μάγος της χαλάστρας. Oh. Θέλει την ένεση του. Σύστημα. Θέλει μια ένεση, θέλει. Ή κανένα ηλεκτροσόκ. Ένα ηλεκτροσόκ με 400 βόλτ να συνέλθει να πούμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στο τελευταίο της χρονιάς. Για μένα, για τη δικιά μου εκπομπή. Ναι. Εγώ είμαι 20, ένα λεπτό μόνο. Ναι. Βεβαίως. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, από τον γιατρό σου το εξής. Ναι. Γιατί τώρα μιλάει για bullying. Ναι. Εγώ το bullying το έφαγα από την πρώτη δημοτικού γιατί φορούσα γυαλιά. Δεκαετία 50 ο άλλος δεν έχει τα προστοσύνη, τα μάτια του παιδιών του θα κοίταγε. Και επειδή είχα και το σύνδρομο του βαταρισμού έντονο. Τι είναι αυτό, κάτσε, το σύνδρομο του. Του βαταρισμού. Αυτό που λέει σαν κεκέδιασμα. Ο κεκέδιασμα. Α, τι κεκέδιασμα, δηλαδή τι, δεν τα έλεγες γρήγορα. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, ο γιατρός ξέρει. Ναι. Είχες γυαλιά και ρετάριζες. Ωραία, πάρα κάτω. Λοιπόν, ρετάριζα. Στα 10 ή έπρεπε να μαζευτώ και να βγω ένα φοβισμένο παιδάκι ή έπρεπε να πλακώνομαι. Πλακώδιες.
4 δημοτικά σχολεία άλλαξα όσο να τελειώσω. Καλά έκανες, πολύ καλά. Πάνω μια χαρά είσαι τώρα. Βέβαια, μια χαρά. Σε πλακώνει. 4 δημοτικά σχολεία. Και στην εφηβεία, μου είπε κάποιος όταν πήγαινα στα σφαιριστήρια, ένας μεγάλος, σε όλες τις εποχές λέει, ή θα έχεις γερή γροθιά για να επιβάλλεσαι, ή λεφτά. Αν τα έχεις και τα δύο, είσαι βασιλιάς. Γροθιά και λεφτά. Ωραία τα λέει. Ωραία τα λέει. Γροθιά και λεφτά. Βεβαίως. Αν τα έχεις και τα δύο, είσαι βασιλιάς. Είναι. Λοιπόν. Να πάμε και μια μέρα στην Κατερίνη να δούμε τον κύριο Κώστα. Λοιπόν, άκου εδώ. Αυτές τις μέρες θα πάρουμε. Μου ήταν ο καθηγητής μας με τα γυαλιά και τον έβαλα και κάθισε πάνω στη σόμπα. Και ο Αλέφαντος έδινε. Από πολύ από όλα τα γυμνάσια. Και ο Αλέφαντος έδινε στην έκτη δημοτικού τον δάσκαλο. Τι παιδιά. Στην πέμπτη γυμνασίου του καθηγητή του θεολόγου. Τον Παύλου. Το θυμόταν ο Αλέφαντος. Κάτω Παύλου. Μπαμ, μπαμ. Τον πλάκωσε τον καθηγητή. Τον πήγα στον νυχτερινό τον ανισόρροπο. Έτσι πιστεύω ότι. Αντιμετώπισα το πρόβλημα, γιατρέ. Σωστά μιλάει. Καλά έκανες. Σωστά μιλάει. Κλείσει γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Κώστα, καλή χρονιά. Λοιπόν, έχει κάτι θρίλερ, κάτι ταινίες, κάτι περιοδικά. Θέλει να μας τα δώσει. Να κοιτάξουμε να πάμε εκεί πέρα. Να πάρουμε και τον κτηνίατρο. Στην Κατερίνη. Ναι, δύο βήματα δρόμος. Να πάμε, ναι. Να ανεβάσουμε το. Να πάμε μια βόλτα, να προλάβουμε. Δεν έχουμε άλλους, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήρθες. Και εγώ ευχαριστώ. Τελειώσαμε τώρα. Ναι, τελειώσαμε τώρα. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Ναι. Εδώ η κυρία Μπίκου θα πει τους τίτλους ειδήσεων. Θα πει ότι τον κύριο Τσίπρα τον έχεις μέσα ότι θα έρθει. Τον έχετε βάλει, γιατί το πρωί δεν τον είχατε βάλει. Τον κάνατε μούχτη να πούμε. Δεν είπα για σένα, δεν κατηγορώ εσένα εγώ. Εγώ λέω ότι την περνάει ο Τσίπρας μια χαρά εδώ πέρα. Πού θα πας, γιατρέ? Εδώ θα μείνω. Καλά θα κάνεις. Καλά θα κάνεις. Θα πάμε. Θα πάμε. Στη Θέρμη μένεις. Στη καταθλιπτική είναι λίγο. Όχι, όχι. Είναι καλά. Είσαι βλέπεις. Έξω. Είσαι ποιος δέξω. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζει ποιος τώρα. Ποιος είναι, ο Πακεναλάκης που. Να ευχηθούμε καλή χρονιά, έτσι σε όλους. Καλή χρονιά, και δεν το πιστεύω εγώ. Εντάξει. Να είναι καλύτερο από το 18. Γιαλαμάς με Μάτζιο. Πολύ καλό δίδυμο. Θα ξεχάσουμε τον Κανελάκη. Γιαλαμάς με Μάτζιο. Λοιπόν, τα λέμε. Τα λέμε Πέμπτη.